Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα σε όλους και σε όλους, καλημέρα, χρόνια πολλά από την εορτάζουσα και απαστράπτουσα Θεσσαλονίκη, μία από τις 50 ομορφότερες πόλεις του πλανήτη. Καλημέρα, θες πιο εκεί, θες εδώ, εκεί, Σωτήρι μου, τι να κάνω, δεν μπορώ, τον νιώθω εδώ, θέλω να το χρωστώ, τρελαίνομαι, πρόσχεση με. με πουκάμισο ωραίο. Το πουκάμισο πώς λέγεται που φοράς, πρόσφατο. Αυτός ο τύπος, πώς λέγεται. Αφρικα. Α, δίπλα είσαι. Το Africa Twin. Δίπλα είσαι. Αλλά δεν είμαστε για μηχανή, αγόρι μου. Δίπλα είσαι. Πώς λέγεται. Το δίπλα είσαι. Το βρήκες. Το ψιλοβρήκες. Τυχαία το είπες. Όχι, όχι, κάτι τέτοιο μου. Στο έχω πει 30 φορές. Εγώ στο έχω δώσει. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Από Σίγμα αρχίζει. Είναι και πρόσφατο. Είναι από Σίγμα αρχίζει. Από Σά αρχίζει, άιντε. Σαφάρι. Α, το βρήκες, άιντε. Μπράβο. Κερνάς καφέ. Εντάξει. Αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Σωτήρη, εγώ είμαι το ένα. Δώσε λίγο να ακούω λίγο μουσικούλα, παλικάρι μου. Έχουμε Σωτήρη δασκαλάκι σήμερα. Χρόνια πολλά λέμε σε όλο τον κόσμο, έτσι. Γιορτάζει ο, αν το πούμε ακριβώς όπως είναι, ο μεγαλομάρτυρ και μυροβλήτης Άγιος Δημήτριος. Και για όσους αναρωτιούνται, αν ο Άγιος Δημήτρης κάνει θαύματα, κάνει αρκεί να πιστεύεις. Αρκεί να πιστεύεις. Είναι η Τρόικα με Παναγιώτη Παπαδόπουλο για τους φίλους Παπαδόπουλα. Έτσι. Με Χρήστο Τσαλτίδη για τους φίλους Τσάλτ. Με Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Και με Σωτήρη Δασκαλάκη για τους φίλους Σωτήρη Δασκαλάκη. Τι είναι, τα κόκκινα την μένει και οι δύο. Τι γίνεται, εσύ, είστε εσύ, φανταστικό. Τσαλτίδη, πολύ ωραίο. Πόλο είναι, Ασλαμά. Ναι, παρά λίγο πόλο. Ενώ αυτό. Μ' αρέσει που η γυναίκα το κοιτάει έτσι. Ενώ αυτό είναι αυτό που είναι. Α, έτσι, μπράβο. Τι είναι, κατάλαβα. Manchester City. Φεράρι. Προσοχή. Προσοχή. Λοιπόν. Του στείλα μηνυματάρα του Τσαλτίδη σήμερα πρωί-πρωί. Είχα τον καημό μου με τη μέση μου. Βασικά, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Σήμερα ήρθα για να μην μπουν οι δύο συνάδελφοι ότι αυτό λουφάρει του Αγίου Δημητρίου Παρασκευή και το κάνει τετραήμερο. Εν τω μεταξύ, για να πω την αμαρτία μου, χθες μου στέλνει μήνυμα Τσαλτίδη. Λέω, θα το γράφει, σίγουρα δεν θα έρθει κάτι τέτοιο. Αλλά... Και εγώ με το που το είδα. Έγινε. Το Σασμάρ, κάτι τέτοιο λέω να στείλει. Ο επαγγελματίας είμαι εγώ που ήρθα με διαλυμένη μέση σήμερα. Δεν κάνω παφογκά. Ο επαγγελματίας κύριε. Γελούσαν τώρα τα κορίτσια. Που ήρθα, ενώ είχα πιει χθες. Γελούσαν τώρα τα κορίτσια. Καλά, αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Γελούσαν τώρα τα κορίτσια στον Απολλώνα μαζί μου. Μου λέει, πώς πας έτσι, τι έγινε. Τέλος πάντων. Πήρανε τηλέφωνο. Ναι. Μου πάρει τώρα. Ναι. Ποετζίαν, Ολυμπιακή, Ryanair. Κάτι για τον Μπάουξ, Λουφθάνσα. Αλιτάλια κτλ. Ναι, ωραίο. Ακυρώθηκαν οι πτήσεις για Μπακού που έλεγε χθες. Τελικά δεν θα πετάξουμε. Καλά, αυτό με τον Μπακού. Εντάξει, ναι, μου είπε ένας, νομίζω έλεγε, λέει, αυτό σε λέει ανέκδοτα. Ψάξε λίγο, Σωτήρη, ψάξε λίγο τις εκπομπές εδώ στο Ολύμπερο όλων που λέγανε. Ναι, αδιάφοροι και τέτοια. Όχι, όχι. Τι λέγανε. Του καλοκαιριού, ότι εγώ έπαιξα με την Μπενφίκα και αποκλείστηκα. Ναι. Αν έπαιζα με το χωριό, ναι, θα είχα περάσει. Το χωριό, όμως, το χωριό έπαιζε με 11 παίκτες. Με την ΑΕΚ έπαιζε με 10. Και η ΑΕΚ έπαιξε με 10. Και η ΑΕΚ μένει στο, έμεινε στο 68 με 10. Σε ποιο μάτσα Λαμά? Στο 61? Σε ποιο μάτσα Λαμά? Μάλιστα, περίμενε. Αφού παίζαν οι άλλοι με 10. Μάλιστα, η ΑΕΚ έπαιξε με 10 και στο δεύτερο μάτσα. Αφού πήγε ο άλλος σαν καλύβαρος στο 27 πήγε σαν καλύβαρος. Όπως είπες, η ΑΕΚ έπαιξε με 10 και στο δεύτερο μάτσα. Θα πάω, θα κάνω διπλό μέσα. Μετά η ΑΕΚ παίζει πάλι με δεύτερο. Ο Μαγιάρος 4 θα πάει να κάνει ένα διπλό μέσα στην Ουγγαρία και θα θέσει τα πράγματα. Γιατί η Τούμπα, η νέα Τούμπα έχει έξοδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν με συμφέρει, αλλά. Όχι μόνο αυτό. Η Τούμπα είναι η έδρα που περνάνε όλοι. Εντάξει, θα έλα και εσύ το κουτέλο. Πέρασε μέχρι το κύπελο. Δεν πέρασε, βρίσκω πάλι. Δεν έχασε. Α, περνάνε όλοι. Είναι ο στόχος. Η πιο πλάκα, αδύναμη έδρα, ελληνική έδρα της Ευρώπης. Χωρίς τώρα να θέλω. Κάνει από τους πάντες. Χωρίς να θέλω σε πικάρο. Προχθές το σκεφτόμουν, από Πάοκ γύρισε το παιχνίδι στο Χαριλάου. Είτε Τούμπα είτε Χαριλάου. Αν προηγηθεί ο Πάοκ και το γυρίσει ο Άρης. Έχει γίνει τα τελευταία 50 χρόνια αυτό. Να το γυρίσει ο Άρης. Όχι, δεν σου λέω ότι. Έχει γίνει. Το 88 έχει γίνει. Το 87 έχει γίνει. Το 88, 1-0-2. Το 87, ρε φίλε, κάτσε, περίμενε. Ναι. Έλα, με το μα σου λέω, μου έρχονται κάποια παιχνίδια. Που έπεσα, λες τώρα, ρε Σωτήρη. Α, ο Άρης. Συγγνώμη, συγγνώμη. Το 86. Το 86 ο Άρης το έχει γυρίσει από 0-1 Χαριλάου 3-1. Μετά άλλη χρονιά. Θυμάσαι κανένα παιχνίδι. Να το γυρίσει ο Άρης. Θυμάσαι το γυρίσει ο Πάοκ. Εκτό να το γυρίσει. Αυτό σου λέω. Ωραία.
Παιδιά, πάμε λίγο στο κλίμα της ημέρας. Φέτος το σημείο αναφοράς στο φέτος, ναι. Πάμε στην επικαιρότητα. Ναι, πάμε στην επικαιρότητα. Άσε μας μωρέ τώρα. Έχουμε έτοιμους χορηγούς. Να έχουμε κάποια θεματάκια έτοιμα. Έχουμε δύο διαγωνισμούς. Δεν ξέρω αν δίνουμε κάτι από Τσαλτίδη. Ναι, δώσε δύο Άρης Ολυμπιακός. Άρης Ολυμπιακός. Αυτό το Άρης Ολυμπιακός. Αυτή τη βδομάδα. Πότε να τα δώσω. Πότε να τα δώσω το Άρης Ολυμπιακός. Δεν βλέπω πάνω από δύο συμμετοχές. Έρχεται η Αρμάδα του Κατρινάκη. Ωραία, η Φέη σήμερα είναι. Σήμερα μου αρέσει πολύ η Φέη Σκορδά σήμερα. Βέβαια, μ' αρέσει πιο πολύ σήμερα. Σα αρέσουν τα ωραία δοντάκια εδώ πέρα μας. Ναι. Λοιπόν, εδώ και 15 περίπου χρόνια και στο κάτωπο η Βικτόρια και όταν έκανα μόνος μου και με Παπαδόπουλα αλλά και με Τσαλτίδη και Κόλκα και με Τσορμπατζόγλου μπαίναμε στη σημερινή μέρα με ένα κομμάτι το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Χρόνια πολλά και καλά και αγαπημένα. Από Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Γιατί όταν γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, στέλνει χρόνια πολλά και καλά σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και έχουμε 2-3 κωδικοποιημένα θεματάκια τη σημερινή ημέρα. Να μπει απλά το κομμάτι, ο πρώτο που θα απαντήσει. Ο πρώτο. Ποια τραγουδίστρια ακούμε, έτσι, Καβατζόνη, Ζευγάρι, Γυαλιά Ηλίου, από τα εορτάζοντα σήμερα Opticon Express. Ο πρώτο, το FM κενό. Να γράψει έστω το όνομά του, Γιάννης. Μην πάει σήμερα να πάρει τη Γυαλιά Ηλίου. Έτσι, να γράψει το επίθετο της τραγουδίστριας και μόνο το επίθετο μας αρκεί, να το αποστείλει στο 54526. Είναι και το χαλί μας για το πρώτο τουλάχιστον αυτό τέταρτο της εκπομπής. Πάμε. Σήμερα γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, είναι φυσιολογικό. Όλη η πόλη ή τέλος πάντων η πλειοψηφία της γιορτάζει σήμερα με βάση και όσα έγιναν χθες. Η τραγουδίστρια, παιδιά, θέλουμε το επώνυμό της, έτσι. Μας αρκεί το επώνυμό της και το όνομά σου. Έτοιμος ήμουν να το πω. Ναι, τώρα θα το έλεγα. Το ξέρω. Εγώ και εγώ θα ξέφυγε. Μπερδεύτηκα τώρα. Πήγα να πω πολύ ωραία φωνή. Ποια τραγουδίστρια ακούμε, πολύ αγαπημένη μου, ερωτευμένος. Τεράστια. Ακόμη είμαι μαζί της, ερωτευμένος. Κάποια στιγμή ο Μίμης Πλέσας, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, αγαπημένος Μίμης Πλέσας, λατρεμένος, την χαρακτήρισε τη φωνή της δωρική. Δωρική. FM κενό, το όνομά σου. Το επώνυμο έστω μας αρκεί της τραγουδίστριας, αποστολή στο 54526 ή Ζευγάρι Γυαλιά Ηλίου ή Οράσιος, διαλέγεις εσύ από τα Opticon Express. Αποστολή στο 54526. Ο Πλέσας τα έζησε. Ναι. Αυτά, γι' αυτό ότι χαρακτηρίζει και έτσι. Ναι, εντάξει. Καλά, μπορεί να το χάσω και εγώ. Δεν έχει σχέση αυτό. Από την εποχή που τότε δωρικού ρυθμού κάναμε. Ναι, κολόνες, κύονες, αγαπημένος Μίμης Πλέσας. Οπότε ο Πλέσας δικαιούται να το λέει. Είναι. Ο ένας από πόσο χρόνο είναι, 133. 90 κάτι είναι. Κρατιέται καλά όμως, φίλε. Όχι, κρατιέται. Απίστευτη πνευματική διάβγεια. Ναι. Το ξέρεις, φίλε. Παίζει. Εσύ τον βλέπεις το τέτοιο, στην τηλεόραση. Ναι, ρε, φίλε, φαίνεται εικόνα. Προπέρσινη συνέντευξη απαντήσεις. Ναι. Απρόσφατη. Πριν 1,5 χρόνο. Απίστευτη πνευματική διάβγεια. Απίστευτη πνευματική. Εγώ βλέπω τώρα ανθρώπους 68 ετών και. Και εμείς βλέπουμε κάθε μέρα το πρωί έναν άνθρωπο 66 χρονών, αλλά δεν λέμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα. Και εσύ έχεις φοβερή διάβγεια, Λαμπή. Έχεις φοβερή διάβγεια για 66. Πάμε να την ακούσουμε λιγάκι. Πάμε να την ακούσουμε λιγάκι. Καταλάβει πώς πια τραγουδίστρια λέμε. Πάμε. Φύγανε οι φοιτητές. Φύγανε οι φοιτητές, αγόρι μου. Φύγανε. Άρον, άρον. Τρίτη και Τετάρτη κουράστηκα να ακούω ροδάκια στα πεζοδρόμια. Παντζουρλισμός. Κουράστηκα στη γειτονιά τη. Χαρακτηριστικό. Ροδάκια στο. Την Τετάρτη κουράστηκα να ακούω στον τεπό ροδάκια στο πεζοδρόμιο. Ειλικρινά, την Τετάρτη. Κουράστηκα. Γι' αυτό χθες τα μισοάδια. Κοίταξε, ο άλλος που μένει, ξέρω εγώ, με Πελοπόννησο. Που είναι τέρμα Εύρο. Όχι, θα φύγει. Πιο μπροστά. Α, πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Αλλά που είναι Σέρες, Καβάλα, Δράμες κτλ. Γιατί το γήπεδο άδειαζε το 65. Τι φεύγανε χθες. Α, το πάω στην Τούμπα. Η Άρσεν έκανε το πρώτο διπλό στην Πορτογαλία στην ιστορία της. Αλήθεια. 0-1. Μεγάλος Ντάνι Γουέλμπεκ. Μεγάλος Ντάνι Γουέλμπεκ. Σχολιάζεται, παιδιά, και το hat-trick, αν θέλετε, του παικταρά Ρούμπεν Λόφτους Τσικ, το 21μεσάχρονο διεθνούς Άγγλου που θα βάλει στο παγκόσμιο κύπελλο της Chelsea. Πιανού του πιανού. Τσικ του τσικ. Ρούμπεν Λόφτους Τσικ. Πώς το είπες του 21μεσάχρονο. Ξέρω ότι είναι Απρίλιο γεννημένος. 21 μισό, δεν είναι ούτε καν 22 το παιδί. Πεκτούρα, τον έβγαλε με την Αγγλία στο παγκόσμιο που εγώ λέω ότι αν έπαιζε στην Τούμπα, λέω εγώ. Αν έπαιζε στην Τούμπα, λέω εγώ. Λέω εγώ. Αν έπαιζε στην Τούμπα, λέω εγώ. Λόλα. Αν μιλάς γερμανικά, έλα να εργαστείς για τη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με ευέλικτα ωράρια, κυρία Σλαμά. Yeah. Και τις υψηλότερες αποδοχές αγοράς. Είναι ό,τι πρέπει για την dialogue. Η φωνή μου σήμερα. Yeah. Από Δευτέρα θα είναι διαφορετική φωνή μου. Βασικά Δευτέρα δεν θα είμαι εγώ. Την Τρίτη. Λοιπόν, για Δευτέρα γιατί? Θα είμαι Αθήνα. 23 12 209 209, κύριε Παπαδόπουλα. Yeah. Εσύ που μιλάς γερμανικά, πάρε τηλέφωνο, πάει να πάρεις. 209, 209. Σταματήστε αμέσως το καΐχι.
dialogue.gr. Αυτό που έγινε από ταινία. Καλόνια του Ναβαρώνε. Τα γανέ, μπράβο. Τι θέλει, τι λέει. Όχι τέτοια γερμανικά. Κανονικά γερμανικά θέλουμε. Καταλαβαίνει κανείς. Dialogue. Σταματήστε μέσα στο καϊκί. Γιαβορίδης Σπύρος. Είναι κοντά μας και σήμερα. Τεράστιος Σπύρος Γιαβορίδης. Εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Ένα όνομα πραγματική εγγύηση στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Η πλησέ σίτα πλέον. Η προσαρμόσιμη σε όλες τις πόρτες. Πόσο. Από την σούπερ προσφορά 120 ευρώ. Πήγε στα 100 ευρώ. Ρε Αθεόφοβε 38 η Μπιόρκ, κλαίω. Γιαβορίδη Σπύρο, στην κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31, τηλεφωνική επικοινωνία με Σπύρο Γιαβορίδη. Να πεις ακούμε στην Τρόικα, σε παρακαλώ, εξηγήσου κάτι καλύτερο. 2315 53 93 10. Η Τρόικα τρώει πίτσα από τον Μίστερ Γκολτ. Έτσι. Χθες ξεπούλησε ο Μίστερ Γκολτ. Ναι. Πολύ πίτσα έφυγε χθες το βράδυ και συνήθως πέρανε 2 τετράγωνες των 105 εκατοστών η κάθε μία. Μόνο με 16 ευρώ παίρνει 3. 2 και 1, 3. Αλλά στο τέτα τέτ που βγήκε δεν βγήκε η τρίτη. Περίμενε, ποιο? Στέποβιτ. Αυτό βγαίνει μόνο στα πέναντι τερματοφύλακα. Στο 86. Α, άλλο αυτό. Τι, εσύ το άλλο. Γιατί υπάρχει φάουλ κόκκινη κάρτα. Στο 53. 62-85-86. Στο Στέποβιτ. Έτοιμο να πυροβολήσει είναι. Έχει. Τρεις φορές το έδειξε. Το είδα. Διαιτητή από Εψουμού. Χαρείτε. Διαιτητή από Εψουμού πίσω. Ανώδυνη. Κόκκινη. Ανώδυνη. Κόκκινη. Δεν είναι πέναλτι. Δεν χρειάζεται να το δεύτερο εμίχρονο, ρε φίλε. Είδα το πρώτο. Έτσι, ναι. Κανονικά. 62-85-86 τηλεφωνείς Παπαδόπουλα. Και απολαμβάνεις την πίτσα του Mr. Go. Λοιπόν, ρε 638, ευχαριστούμε για το SMS-ικό ξεπαρθένιασμα. Έτοιμος να στα δώσω τα γυαλιά. Είμαι Bjork. Κάτσε καλά. Ωραίος. Δεν είναι η Bjork. Αλλά όλα τα λεφτά είναι και το μήνυμα του 974. Εγώ νόμιζα ο 164 τι ήταν, χωρίς να δω. Μάλλον το μήνυμα. Νάτος. Νάτος. Μάλλον το μήνυμα του μήνα. Μπορεί να τηλεπωθεί κινητά. Ανήκει στον 974 που λέει και το αφιερώνουμε στο Τύρι Δασκαλάκι. Κορόιδα δουλεύετε σήμερα. Σκλάβου σας έχει κάνει ο διευθυντής προσωπικού που τη Δευτέρα θα κάθετε. Ναι, αλλά ήρθε και ο διευθυντής προσωπικού. Είναι εδώ στη δουλειά του. Δευτέρα σου λέει θα κάνεις, ρε φίλε. Φεύγεις. Τι να κάνω, ρε. Τελειώνεις από εδώ σήμερα, φεύγεις και γυρνάς την Τρίτη. Φίλε, συγγνώμη, αλλά την Κυριακή θα είμαι στην Αθήνα για να περιγράψω ΑΕΚ Άρης. Ωραία, να φέρω κι εγώ για βοήθεια, θες. Όχι. Ούτως ή άλλως, Μάρη Δευτέρα από Αθήνα τώρα για να μιλήσεις. Που να σε ενημερώσω ότι για έναν άνθρωπο που έχει 4 παιδάκια, αυτή η Κυριακή είναι λάθος. Δακρύσαμε στο όχι 4 παιδιά, 4 παιδάκια. Σωτήρη, άλλη φορά πας μέσα για αύξηση να πεις έχω ένα παιδάκι. Σιγάρε καήλα 3, σιγά. Κάνουν παρέλαση. Για τον πατέρα αυτό είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, η Μαρία που είναι 5 μηνών κάνει παρέλαση. Τόνι Γκαρσία. Η Μαρία πρώτον είναι 14 μηνών. Να είναι καιρό το κορίτσι. Πρώτον από 5 μηνών. Αν είναι sorry. Όταν τη γνώρισε τη Μαρία ήταν 9. Sorry, εγώ. Στη βάφτισή τη. Που είναι κουκλίτσα είναι για ο Χρήστος. Από τη διαμάσαρα εκεί. Εκεί που μια χαρά πέρασε. Παπαδόπουλε, το πιατάκι μου το γέμισα μία φορά. Άλλοι πήγαινε ερχόταν 3 και 4 φορέ. Πού είχε πάει ένα γάμο που πήρε 120 μπεζέντε. Του πήρε βάλει στο τέτοιο. Απλά ξέρει τι γίνεται. Όσοι είναι παντρε. Δεν μπορούσα, σου ήρθε και φωνάζει. Δεν ήρθε. Συλληπιτήρια. Συγχαρητήρια σου, φίλε. Δεν είπε συλληπιτήρια. Τι λε. Συλληπιτήρια. Συγχαρητήρια, δεν μπορούσα. Καλά, και αν. Μπερδεύομαι από αυτό το βράδυ. Αν εκπαραδρομή σπίτω. Όσοι είναι παντρεμένοι, Παναγιώτη. Πάω να πάρω για τη γυναίκα μου λίγο. Καλά, αυτό το λε. Όχι, πλέον. Μετά από λίγο. Οι παντρεμένοι με παιδιά πάνε να πάρουν για τα γυναίκα μου κάτι. Θέλει και οι φίλοι τη για τα παιδιά παίρνω. Παίρνω και τον Χριστάκο. Να θέλει ο Χριστάκο δυο σου τζουκάκια. Απλά τρώει μια μπουκιά και τον πόλεμο που πα. Παιδιά, πραγματικά, ειλικρινά, εγώ προσωπικά απογοητεύομαι. Είναι η πρώτη χρονιά, κάθε χρονιά, μέσω όρο έρχεται σωστή απάντηση στο 1 με 1,5 λεπτό. Πέρσι ήρθε στα 24 δεύτερα. Ποια είναι η τραγουδίστρια που ακούμε? Έλεος, FM και ενώ την απάντηση αποστολή στο 54526, το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Κάτσε να ακουστεί τη φωνή του και το λέω. Να ακουστεί τη φωνή τη. Γνωστή είναι η φωνή τη. Ωραία. Που δεν ασχολείται με τον Άρη, ο 164. Θα το διαβάσουμε όμως. Λέει, διάβασα. Ναι. Καλημέρα στην εκπομπή της Βίντι. Άτυχος ο Πάο. Ναι, άτυχος ο Πάο που έκανα χθες ανώδυνη. Που έκανα χθες ανώδυνη γκέλα. Θα ήθελα να μάθω την χωρητικότητα του Κλεάνθης. Πόσα εισιτήρια έκοψε, επιμένει. Στις 6:30 που άνοιξαν οι πόρτες όλες με εντολή της αστυνομίας μετά από την τραγική κατάσταση την οποία αναγνώρισε και ο ίδιος ο Γιώργος Σαββίδης που έγραψε ότι ενημερώθηκα
αλλά δεν φταίω εγώ κτλ. Mm. Ενημερώθηκε για την κατάσταση κτλ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή λοιπόν στις 6:30 που ανοίξαν οι πόρτες, έκοψε 16.434 εισιτήρια. Αυτά είναι, μου λέει ο δικηγόρος ο Γκάλης, ο σωσίας του Γκάλη, mm. αυτά μου λέει. Ό,τι χτυπήσει λέει στο τουρνικέ. Διαρκεία ναι, και όλα αυτά είναι. Άνοιξε όμως. Είχαν λέει 16 και κάτι. Άστα παραμύθια λέει με 20-22. 22-300 είναι το sold out. Κόσμος, έτσι, χωρίς να χτυπήσει. Παραπάνω. Εγώ λέω ότι μπήκε παραπάνω. 6,5 ώρα άνοιξαν οι πόρτες. Δεν είχε 30.000 λες. Όχι, ρε φίλε. Είχε 22-23.000 κόσμο. Πώς παραπάνω. 16-7-23 πάει. 16-7-23. Ναι, σωστό, έχεις δίκιο. Δεν είμαι ποτέ καλό στα μαθηματικά. Λοιπόν, 22-300 είναι τα εισιτήρια, Μαρία. Ενώ με την αλήθεια είσαι πολύ καλό. 22-300. Και με την αλήθεια και με όλες του θηλυκού γένους είμαι πάρα πολύ καλό, Μαρία. Λοιπόν, σε αντίθεση με σένα που είσαι μέχρι το ενδιάμεσο. Λοιπόν, δηλαδή εννοείσαι και με τους άντρες και με τις γυναίκες καλές. Λίγο σοβαρά σήμερα. Ναι. Λίγο σοβαρά σήμερα, Παναγιώτη. Ναι. Και με τις άντρες και με τις άντρες και με τις γυναίκες. Είσαι σοβαρός. Λοιπόν, 22-300 εισιτήρια ανακοίνωσε sold out επίσημα. Απλά ο 164 ναι. θέλει να το αποδομήσει, ρε φίλε. Ναι. Έχει ανακοινωθεί επίσημα sold-out από την Παεάρης, αλλά αυτός έχει αφήσει ένα υπονοούμενο. Βάλτε στη θέση σου λέει η χωρητικότητα να είναι μικρότερη ή τα εισιτήρια μικρότερα, οτιδήποτε άλλο. Επίσημα τον έτσι. Ναι. Έτσι. Δεν πειράζει όμως, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Πάμε η, πρώτη δύναμη, η πρώτη δύναμη στην πόλη είναι γνωστή. Πάμε τους διαγωνισμούς μας. Πάμε τους διαγωνισμούς μας. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός στην Καλαθόσφαιρα. Την Δευτέρα το απόγευμα στο Nick Gallis Hall. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός. Δύο διπλές προσκλήσεις και σήμερα για το live των Hat Trick αύριο και προσέξτε λίγο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μια τέτοια μέρα που γιορτάζει η πόλη, δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για την θεατρική μεταφορά του αριστουργήματος της Άλκης Ζέη, ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου που είναι για μικρά και μεγάλα παιδιά. Ωραίο. Πραγματικά συγκλονιστικό και πανανθρώπινο. Που ανεβαίνει για τέταρτη σεζόν, απλά πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, από τον ίδιο σκηνοθέτη, τον Τάκη Τζαμαριά, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Βασιλικό Θέατρο, Κυριακή πρωί, 11 η ώρα. Περίμενε, στο Κρατικό ή στο. Ναι, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ναι. Η παράσταση είναι επειδή το Κρατικό έχει τέσσερις χώρους, πέντε στην πόλη, ναι. Στο Βασιλικό Ωραία, Θέατρο, 11 η ώρα. Μίλες από το Κρατικό, λέγε στο Βασιλικό. Στο Βασιλικό Θέατρο, Κυριακή πρωί, 11 η ώρα, πραγματικά αξίζει. Κάποια ορίστε. Κυριακή το λέω, θα ορίστε. Βάλω ρολόι και εγώ μπορεί αυτή. Θα έπαιρνα τα παιδάκια μου και θα πήγαινα τώρα. Άρε, άτυχε. Πήγαινε. Και εσύ με στέλνεις στην Αθήνα. Άρε, άτυχε. Οπό. Από Κυριακή θα φύγεις. Ναι, ναι, Κυριακή πρωί. Εκεί δεν γυρνάς Κυριακή βράδυ. Καλά, λέει, κάτσε η Αθήνα. Δεν έχει, πρώτον δεν έχει πτήση. Δευτέρα πρωί. Δεν έχει. Δευτέρα πρωί. Αν δεν πρέπει να γυρνάς. Μελοφορείο τρένο δεν κάνει να μπει, α πούμε. Δεν κάνει, είναι αποτιμητικό. Όχι, γιατί κάνει. Ίσα με τρένο ω πολύτεκνο και είναι και πιο φθηνή η μετάβαση. Και με ΣΥΡΙΖΑ είδε, σε μία ώρα είσαι Γιατί δεν φεύγει Δευτέρα πρωί, ρε φίλε, να πα Αθήνα. Άρα θε Κυριακή βράδυ να γλεντήσει στην Αθήνα. Κυριακή παίζει ο Άρης. Καλημερίζω. Εγώ να πάω τη Δευτέρα. Sorry, άμα. Ρε παιδιά, κόλλησα, sorry. Ο Άρης παίζει Κυριακή πάλι λέει τη Δευτέρα. Sorry, πάω τη Δευτέρα στο μάτσο. Με παρέσυρε με το Άρης Ολυμπιακός, με ζάλισατε μόνο. Με τον μπάσκετ. Άντε, ωραία. Κάτσε, τι ώρα είστε, 8. 7.30. Πού? Α, στην μπάλα. Ναι. Με μπερδεύει τώρα αυτό με τον μπάσκετ, ρε. Ναι. Είστε χαζοί και οι δύο, ε. 7.30. Ναι. Το μπάσκετ είναι 5, νομίζω. Το είχα πάρει 5. 5. 9.30 είναι το Πάο Παναθηναϊκός. Δευτέρα 9.30 ο Πάο. Αποδεικνύει η εκπομπή με ασλαμή, ασλαμά, Μάριο, καθημερινό, ότι είναι η πιο πολυπολιτισμική και πολυδιάστατη εκπομπή των Ερτζιανών. Γι' αυτό και ανταμείβεται από το λαό. Ανέβασε το. Και είναι η πρώτη σε ακροαματικότητα εκπομπή με τρεις παραγωγούς σίγουρα. Έτσι. Η πρώτη έχει στο Λίμπερο. Ναι, η πρώτη στο νομό Θεσσαλονίκη. Στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί. Στη Βόρεια Ελλάδα. Χαψιά. Γενικότερα. Λοιπόν. Μια χάψιά του έχουμε. Είναι πραγματικά μαγική η παράσταση. Μαγική. Χωρίς υπερβολή είναι μαγική. Είναι για μικρούς και μεγάλους. Ναι. Άλλον έχει τον τίτλο Παιδική παράσταση. Είναι κυρίως για μεγάλα παιδιά. Ναι. Ο Γιάννης Γκρέζιος κάνει μαγική ερμηνεία στο ρόλο του Πέτρου. Έχει σχέση με τον Κώστα. Οπότε, ναι, το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα. Δεν το γνωρίζω. Μπορεί, ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Οπότε, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό. Γράφεις όνομα και επώνυμο. Δίπλα γράφεις λοιπόν, Άρης. Ναι, για τους γονείς κυρίως, αλλά έτσι. Όχι και μόνο για τους γονείς. Γράφεις Άρης, FM και όνομα και επώνυμο. Άρης ή live ή θέατρο ή και τα τρία. Αποστολή στο 54-526. 54-526. Μία καλημέρα και μία ευχή, ακόμη και μία κατάρα. Ρε Μάρια, είναι πολύτιμα. Τι ώρα είναι η παρά 7 το πρωί, 11. 11. Επειδή είπε να βάλω ξυπνητήρι. Να βάλω 9,5 ώρα, λέω. Α, η Κυριακή είναι η μόνη μέρα που έχω που σηκώνομαι μέσα ώρα 10.30. Για το Σάββατο τι κάνεις. Βγαίνει, ρε φίλε. Το Σάββατο. Λίγο έξω, λίγο από το, εδώ, πρωί. Λίγο εκεί. Το Σάββατο. Το πρωί θέλει να κατάλαβα. Το πρωί, ρε φίλε. Σάββατο σηκώνομαι μέσα ώρα 10. Α, εντάξει. 10-10 και μισή. Κυριακή σηκώνομαι 10 και μισή με 11. Άρα μία μέρα σηκώνομαι μετά τις 8.
Αυτό ρε παιδιά, δεν είναι. Εντάξει. Παιδιά, πραγματικά μεγάλη απογοήτευση. Με την τραγουδίστρια. Τη disappointed. Τι άλλε μέρε, Μάρτι, τι ώρε σκόρισε. Μέσο όρο. 7.30 με 8 παρα 20. Και τι κάνει από τι 7.30 μέχρι τι 10 που έρχεται. Σήμερα σηκώθηκα 8 παρα 25. Ένα και μια φορά. 7.30 με 10 παρα 20. Τι κάνω, ρε φίλε. Παίζει. Κοίταξε, είναι μια διαφορετική μέρα σήμερα. Ήρθα δηλαδή από το πάρκινγκ μου, δεν υπάρχει ψυχή. Αυτό στο, δεν περπατάει κανένας. Δηλαδή, ούτε γάτα, ψυχή. Ούτε γάτα. Ένα περιπολικό είδα που έστριψε εκεί από τα δικαστήρια. Ένας κυριούλης εκεί πέρα περπατούσε σιγά σιγά. Μία κοπέλα είδα, δεν ξέρω ακριβώς, που ήταν και under 30 με φορμίτσες περπατούσε στο δρόμο. Και τα κορίτσια εδώ που είπε, στο Ναπολέον. Αυτό, τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Νέκρα, δεν υπάρχει ψυχή. Ναι. Τι έκανες εσύ σήμερα? Πες μας λίγο τη μέρα σου. Είναι του Αγίου Δημητρίου. Το πρωί που σηκώθηκα. Ξυπνάς, κάνεις το σταυρό σου που σηκώθηκες και σήμερα, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια και είναι δύσκολα τα πράγματα. Πρώτον, νερό, μέλι, νερό, κουταλιά μέλι. Καριδάκι, καριδάκι. Μετά πλήσιμο. 8.30 ώρα γίνεται αυτό. Μετά πλήσιμο τουαλέτα. Με ώρα. Καριδάκι, καριδάκι. Αυτό έγινε 8 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο, μέλι και νερό. Μέλι, νερό. Ναι. Νερό, ναι. Δύο ποτήρια νερό. Ναι. Μετά ναι. Μέλι. Το Night and Air, ψούγα. Το κλαρίνο του Λοχαγού Κορέλη. Ναι. Το μαντολίνο, sorry. Ναι. Ωραία, 8 παρατέταρτο. Πλήσιμο, τσίμπλε. 8 παρα 10 έχουμε φτάσει. Ναι. Καθάρισμα αυτιά. Λίγο δε. Αυτιά. Ναι. Κάχα είδα παντάκι λίγο. Είναι μεν η μαρμελάδα από τα χρόνια αυτά. Ναι. Ναι. Στη συνέχεια. Θα μαζέψει ώρα. Ζέσταμα το γάλα. Με ώρα τώρα με ζαλίζει, ρε φίλε. Σου λέω τη σειρά, υπολόγισε. Φίλε, γάλα δεν έχω ζεστάνει ποτέ στη ζωή. Περίμενε τη ζέσταμα το γάλα. Ζέσταμα το γάλα. Τι πιτζάμε, τι έχει βγάλει ήδη. Γιατί βγάλε πιτζάμε. Πάντα με πιτζάμε. Περίμενε. Συμπέβερε. Ζέσταμα το γάλα, εγώ το κάνω κάθε βράδυ. Και έψαχνε με τσέπε. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ το ζεσταίνω το γάλα και το μωρό. Το μωρό. Βάζουμε το μωρό, το ζεσταίνουμε το γάλα. Πίνει γουτζου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 , πίνει το μωράκι. Ωραία, ζεσταίνεις γάλα. Το χειμώνα, ακόμη και το καλοκαίρι, στο λίγο το ζεσταίνεις για να δεις αν έχει κοπεί. Τι είναι, φίλε, κρέας. Αν κοπεί. Σηκώτη. Αν έχει κοπεί το γάλα. Δεν βλέπεις ημερομηνία λήξης. Συγγνώμη, μιλάμε για τώρα, να μην πω ηλίθιους. Γιατί ρε φίλε. Για σχεδόν ηλίθιους, έτσι. Κοπεί το γάλα. Το ακούς πρώτη φορά, Παπαδόπουλε, από μένα. Πρώτη φορά, ναι. Καλά, πού ζεις, ρε φίλε, κάθε μισή είσαι. Ζεσταίνεις λοιπόν το γάλα. Δεν κάνεις καφέ ή κάτι τέτοιο, το γάλα ζεσταίνεις. Καφέ είχα έτοιμο από χθες το βράδυ. Α, δηλαδή ζεματάει. Από εκεί που είδα. Τσουρουφλιστός. Όχι, δεν ήθελα σήμερα να κάνω. Γιατί είχα αρκετό καφέ, ρε φίλε, γεμάτο τόσο. Είχα από εκεί που αγόρασα. Μην πάει χαράμι. Το βράδυ. Τι καφέ ελληνικό. Που είδα τον Ολυμπιακό να κάνει το καθήκον του και τον πάω. Είχε και ένα γαλλικό από προχθές. Αυτόν τον έχει καμπάτι. Δίνεις δηλαδή το χθεσινό βραδινό καφέ. Ή πια. Τρεις τζούρες έκανα, τέσσερις αυτό. Ωραία, μετά 8 και 4 φτάσαμε. Μετά. Κάθισα και απόλαυσα πρωινό. Λίγο έτσι να. Τι πρωινό έφαγες? Λίγο χάιδευμα. Γάλα, καφέ, λουκανοπιτάκια. Λίγο χάιδευμα. Α, στο φούρνο τα έβαλες ή απ' έξω? Από το φίλο στη Μαρτίου. Α, χθεσινάκια αυτά. Τον Παοκτσί. Χθεσινάκια αυτά. Ο 120. Τον Παοκτσί. Που έχει ο γιος του ωραία φανέλα. Άρα ήπιες χθεσινό καφέ, κομμένο γάλα και χθεσινά λουκανοπιτάκια. Και μου αρέσει που λέω διάρρεια, αρέσει. Τι γίνεται? Ναι, προχωράμε. 8 και 10. Το γάλα ήλεγξα αν είναι κομμένο. Ωραία. Και τι ώρα αναχώρησες? Α! Εννοείται ότι πριν ξεκινήσω ήπια δύο ποτήρια νερό για να φύγει το μέλι. Έτσι. Ναι. Και μετά το πρωινό αυτό. Ωραία. Μπράβο, μπράβο. Εντάξει. Και 10 παρατέταρτο ξεκίνησε. Στη συνέχεια έχω αναγουλιάσει και θα ξεράσω σε λίγο τον κορμό της εκπομπής. Έτσι, μπράβο. Σήμερα σαφτά τον ετοιμάσες. Σαφτά είναι πρώτος. Πρωί. Γιατί αφού συνήθως ξενυχτάς και το κάνεις. Γιατί χθες είχα όλα αυτά εδώ πέρα. Αυτά. Είχα Ολυμπιακό, είχα αυτό. Που βγαίνει το μεγαθύριο. Είχα Europa League. Την Μίλαν του Λουξεμβούργου, έτσι μπράβο. Η Μίλαν, φίλε, 0-1 με το ζόρι με Ιγκουαίν και μια μισή φάση. Η Μίλαν του Λουξεμβούργου, τα ίδια έλεγε για τη Βίντι. Ολυμπιακό 0-2 και 15 φάσει. Μπράβο, μπράβο. Εφημερίδε σήμερα. Σκόρα Ολυμπιακό πάρα πολύ. Γιατί αν βγαίνει ένα γκολ σήμερα. Τα τελευταία 20 μπάτσε. Έπρεπε να βγουν Βίνι, Βίντι, Βίτσι. Γράμμο Βίτσι. Ναι. Εκεί που είχαν ξεκινήσει τα σπορ του Βορρά. Η παλιά Γράμμο Βίτσι. Που είναι μετά. Έγινε σωστό. Πόσα ξενύχια εκεί. Σωστό. Λοιπόν, πόσα ξενύχια. Ποιοι είναι οι σκόρερ του Ολυμπιακού? Όχι. Τη Βίντι. Τη Βίντι. Αμέσω. Θυμάμαι το πρώτο. Ο Χούστη. Ο Σαμπόλξ Χούστη. Ο Χούστη λοιπόν. Και ο άλλο ο Σκό. Ο άλλο είναι ο καλύτερο. Ο άλλο είναι ο Στοπίρα. Ναι. Τελικά είναι Στοπίρα, ρε φίλε. Ξέρετε, για να το λένε 9 στους 10 Μάρι, μάλλον. Είναι από το πράσινο ακροτήρι. Ναι. Δεν ξέρω αν μεγάλωσε στη Γαλλία. Άρα θες να μας αυτό πεις μόνο ότι ξεφώνησε στον συνάδελφο ενώ έλεγε σωστά το όνομά του. Ναι, του ζητάμε συγγνώμη, και εγώ έκανα λάθος. Αν δεν μιλήσω με τον ίδιο το στοπί. Χθες ήμουν έτοιμος να πάω στην Τούμπα. Να ρωτήσω, φίλε, το όνομά σου πώς προφέρεται. Ναι. Αλλά δεν είχες καφέ και. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Αλλά λέω ότι ποιο θα βγαίνει τώρα στην Τούμπα. Α, το καλά είμαι εδώ πέρα. Η λογική λέει Στοπίρα.
Γιατί και το πράσινο ακροτήρι πιο πολύ έχει να κάνει με τη Γαλλία. Η λογική λέει στο πήραν, όχι στο πήρα. Πάντως ο Χούστη και ο στο πήρα είναι. Μπράβο. Χούστη και στο πήρα. Δηλαδή έχασες από τον Χούστη και τον στο πήρα. Σταυροπόδι. Ναι, ναι. Σήμερα όμως σε βλέπω λίγο να έχεις ακυρώσει τα αεροπορικά σου για τον Μπακού. Σιγά σιγά. Δεν είσαι τόσο αισιόδοξο όσο αυτά που έλεγες. Όλα θα μπουν σε μια τάξη. Όλα θα μπουν σε μια τάξη. Πάει ο Πούσκας 4 μέσα στο Βίντι, κάνει το διπλό. Η ομάδα από αυτό το μεγαθύριο που απέκτησε τη Manchester United για τα ημιτελικά του κυπέλου UEFA του 1985. Αυτό πάνω από να σου πω γιατί. Αν συγκρίνει την πιο μεγάλη στιγμή του ΠΑΟΚ με την πιο μεγάλη στιγμή τη Βίντι. Η Βίντι είναι super club. Πήγε τελικό UEFA με τη Real Madrid. Με σκόρ, θυμάσαι. Αποκλεί. 5-1 στην Μαδρίτη. Όχι, ρε Ασλάμα. 0-3 πρώτο μάτς στην Ουγγαρία, 0-1 μέσα στον Περναμπέου. Επαναληπτικός. Α, ναι, 0. Υπάρχει μια πεντάρα. Όχι. Στον δρόμο της προς. Όχι, Real έβαζε πεντάρα. Αποκλεί εμάς στον προημιτελικό. 0-3 πρώτο τελικό στην Ουγγαρία και επαναληπτικός στον Περναμπέου. Με τη United είναι στον προημιτελικό. Απέκλεισε την United. Ημιτελικό ή προημιτελικό. Πήγε ο Ηρακλής προημιτελικό. Αποκλεί στον ημιτελικό την Manchester United. Και στο διπλό τελικό με τη Real Madrid, πρώτο τελικό Vidi Real 0-3, επαναληπτικό Real Vidi 0-1. 1985 αυτό. Δηλαδή, είχε τότε. Δεν συγκρίνω τις δύο πιο μεγάλες στιγμές. Πάω και Vidi που ήταν βιντεότον τότε. Και για μένα στην καρδιά. Μιλάμε για μεγαθύριο. Ήταν και είναι βιντεότον, όχι Vidi. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι μάθαμε τώρα βίντεο, αυτά. Η μισή επιτυχία της εκπομπής είναι το υποχθόνιο μουρμουριτό πεθεράς του Παπαδόπουλου στα πάντα. Λέει ο 324 ή 324. Πρέπει να πάμε σε break. Δεν έχει βρει κανείς την τραγουδίστρια. Πραγματικά ντρέπομαι που ακούμε τόση ώρα στο Άγιο Δημήτρη μου Θεσσαλονίκη μου. Πραγματικά ντρέπομαι. Μου έστειλε μήνυμα από το μουρμουριτό του Παπαδόπουλου. Δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός Δευτέρα απόγευμα στο Νίκ Γκάλης Χολ. Παιδιά, μη σπρώχνεστε για αυτό το μάτς. Δύο διπλές για το live, το hat-trick αύριο το βράδυ. Και τρεις διπλές Κυριακή 11 το πρωί στο Βασιλικό Θέατρο. Αυτό είναι ωραίο. Η Παραστασάρα, ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου της τεράστιας Άλκης Ζέη. FM και όνομα τεπώνυμο. Δίπλα Άρης ή live ή θέατρο. Αποστολή στο 54. Μεγάλους περιπάτους και Πέτρο εσύ. Γιατί σε θέλουμε δίπλα μας. Break. Η Ελλάδα δεν διορθώνεται. Άντε τώρα μέρα που είναι να μην βγάλω καημό. Άντε. Η Ελλάδα δεν διορθώνεται. Τον καφέ μου τον περίμενα. Δεν γίνονται αυτά. Τέλος πάντων. Και είναι και συμπαθητικά τα κορίτσια, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τρόικα. Εορτάζουσα, εορταστική σήμερα Τρόικα, πανάθεμά μας. Έτσι, με Σωτήρη Δασκαλάκη, Παναγιώτης Απαδόπουλας, Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμάς και Χρύσανθος Τσαλτίδης. Επιτέλους σωστή απάντηση. Μπορεί, αν θέλει, ο Σωτήρης να δυναμώσει μια φορά το κομμάτι, να το αφιερώσουμε στον φίλο ακροατή με το κινητό 875. Είναι ο Γαβριήλ ο Γαβριηλίδης, ο οποίος απαντάει πάρα πολύ σωστά ότι η τραγουδίστρια που ακούμε τόση ώρα είναι η... Ντρέπομαι και να το πω, γιατί θεωρώ ότι όλοι το γνωρίζετε, η άνω των 5 ετών, είναι η Ρένα η Κουμιώτη. Και καβατζώνει τα γυαλιά ο φίλος ο Γαβριήλ. Μπορείς να πας, Γαβριήλ, τώρα επειδή είναι σήμερα αργία, αύριο Σάββατο δεν θα είναι εδώ η Μαριλής, για σιγουριά θα πας από, Δευτέρα. Από την Δευτέρα μετά τις 3. Έτσι, από Δευτέρα μετά τις 3 σε ένα από τα 3, ουσιαστικά Τρίτη, Δευτέρα 2.30-3 ώρα κλείνουν νομίζω, σε ένα από τα 3 Opticon Express τα οποία υπάρχουν μέσα στην πόλη. Ένα δυτικά, New Ευκάρπια, τα άλλα 2 στο κέντρο της πόλης. Οκ, Γαβριήλ Γαβριηλίδης είναι η πρώτη, είπαμε, η πρώτη απάντηση θα τα καβατζώσει και όντως τα καβατζώνει. Πάμε τους διαγωνισμούς μας μία ακόμη φορά, γιατί πολλοί κόσμος ξυπνάει τώρα, λογικό να ξυπνήσει αργά σήμερα. Και ένα-δύο θεματάκια που έχουν να κάνουν με το εορταστικό για την Θεσσαλονίκη τριήμερο. Αύριο μαθητική, έτσι. Σοβαρό σήμερα. Ναι. Αύριο μαθητική. Ναι, ναι, αύριο. Ναι. Ξέρεις ώρα. Πάντα, μην μπερδεύεσαι. Πάντα είναι την προηγούμενη μέρα από την στρατιωτική. Εντάξει, νομίζω ξεκινάει 11 η ώρα. Παναγιώτη, κατά 80%. Πάρα πολύ κλειστή δρόμη και αύριο και την Κυριακή, κυρίως την Κυριακή. 28η, σχεδόν η μισή δρόμη στο κέντρο είναι κλειστή. Τους έχω μέσα κάπου εδώ πέρα από ένα ρεπορτάζ. Εύκολο είναι. Πιο καλά να πω ποιοι δεν είναι κλειστοί στο κέντρο παρά ποιοι είναι κλειστοί. Από τις 9.30 το πρωί θα είναι η μισή δρόμη στο κέντρο κλειστή την Κυριακή 28 Οκτωβρίου και κάποιοι δρόμοι αύριο, πολύ λιγότεροι λόγω της μαθητικής παρέλασης. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός την Δευτέρα, έτσι, καλαθόσφαιρα. Δύο διπλές προσκλήσεις για τη Λαϊβάρα των hat-trick αύριο στον πολυχώρο Γουί, ακριβώς απέναντι από το τρίτο σώμα στρατού και πίσω από το Παλέντε Σπορ. Το live πάει για sold out, δεν σχολιάζω. Αγαπημένη hat-trick, θα ακούσουμε κάτι αργότερα. Support μαζί τους είναι η The Answer από την Αλεξανδρούπολη. Τρεις διπλές προσκλήσεις
Κυριακή πρωί 11 η ώρα στο Βασιλικό Θέατρο, παραστασάρα, το αριστούργημα της Άλκης Ζέη, ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου, τον μεταφέρει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε σκηνοθεσία του Τάκη Τζαμαριά και δραματική επεξεργασία του Σάβα Κυριακίδη και του σκηνοθέτη. Για τρίτη φορά ο σκηνοθέτης το σκηνοθετεί. Την πρώτη ήταν για το Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα, την άλλη για τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, ένα πραγματικό αριστούργημα που είναι για μικρά και για μεγάλα κυρίως παιδιά. Πραγματικά για μεγάλα κυρίως παιδιά. Οπότε επιτρογής FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης ή Live ή Θέατρο ή και τα τρία, αποστολή στο 54526. Λοιπόν Παναγιώτη, πέρσι τέτοια μέρα είχα κάνει εκπομπή από ό,τι θυμάμαι με τον Δημήτρη και τον Χρύσανθο. Αν θυμάμαι καλά, φίλε, τέτοια μέρα, αν δεν έχουμε ένα να μας φέρει κέρασμα, πραγματικά, είμαστε καταραμένοι ρε φίλε. Έλα ρε τώρα, σκεφτούν εσένα Γιορτάζουν, τώρα. Γιορτάζει το 1 τρίτο της πόλης και εμείς δεν θα έχουμε εδώ πέρα, έχουμε αλλάξει ποιον. Πάω στοίχημα, Σωτήρη, του δώσανε ρεπό σήμερα. Ο ηχολήπτης, ο Δημήτρης. Πάω στοίχημα αυτή η μπούφη, αντί να πούνε κάτσε Αναστασία ή κάτσε Σωτήρη, φέρανε εσένα και την Αναστασία. Πάω στοίχημα. Δε φίλε, γιορτάζει το 1 τρίτο της πόλης. Και δεν έχουμε ένα να φέρει κέρασμα. Εκεί το μυαλό σου, το φάει. Να σου κεράσουν. Θα πει και πέρσι ο άλλος τι είχε φέρει. Ένα κουτάκι με 9 κεράσματα. Πήγα να πάρω δεύτερο, λέει άστο να φτάσει για όλους. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Λίγα. Φιδωλός. Καλά, βέβαια το παιδί έχει δίκιο. Σε δύο ραδιόφωνο, τρία site, μια εφημερίδα. Εντάξει. Πού τα βγάλει πέρα. Ζωρισμένο. Ενώ εγώ είχα φέρει τρία κουτιά. Λογικό είναι. Είμαι στο Λίμπερο. 200 το μήνα είναι αυτά. Λογικό. Φαίνονται. Σωτήρι σου πέρσι, εσύ πρέπει να σου εδώ τέτοια μέρα. Τι... Εσύ πέρσι νομίζω. Για πες μας, τι καλό έφερες πέρσι εσύ. Τι... Άστον, ο άλλος τι έφερε τέτοια μέρα. Μπεζέδες. Πάω να πάρω δεύτερο, λέει άστα να φτάσει για τους άλλους. Μπεζέδες, φίλε. Γεια σου, ρε Κόλκα. Γεια σου, ρε Κόλκα. Αν μου βγάλουν, αν ήμουν ο Τόμ Χάνκς ναυαγός και μου βγάζανε μπεζέδες, τουρσί και κάτι ακόμα και τζιν τόνικ, προτιμάω φίλε να κάνω μια σχεδία, να το παλέψω, όρμα στον ωκεανό πανάγω. Σε πιάνω, αλλά με φίλε, την ελπίδα. Κάτσε τρεις μήνες χωρίς να έχεις φάει και θα σου πω εγώ. Και δες τον μπροστά σου. Το τουρσί. Δες τον μπροστά σου. Κάνε όμως τρεις μήνες, έτσι. Η μελίζανο σαλάτα. Κάνε τρεις μήνες. Εντάξει. Λοιπόν, ένα θεματάκι, μια απλή ερώτηση. Κάνει θαύματα στις μέρες μας ο Άι Δημήτρης. Τι πιστεύεις? Αν πιστεύεις ότι ο Άι Δημήτρης κάνει θαύματα στις μέρες μας. Λοιπόν, το ζουμί τώρα εδώ. Τρία συνεχόμενα χρόνια, τέτοια μέρα το βάζω Παπαδόπουλα. Νομίζω παίζει μία φορά, μπορεί να ήμασταν και μαζί. Ναι. Άλλο μαζί, παλιότερα το έχουμε βάλει. Ναι. Εγώ λέω τελευταία τριετία. Κάτι τη παρελάσει θα πει. Δεν ξέρω αν είχε έρθει πριν κάνα τρία χρόνια να κάνουμε μαζί. Τέλος πάντων. Ποιο λύκειο. Α, τα ξέρω. Με τα καφέ, με τα καφέ που λες. Ποιο λύκειο. Καφέδες. Της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Βαρέθηκε. Μπορεί να υπάρχει και ένα της Δυτικής. Α, ναι, μπορεί κάποιος φίλε, α, υπάρχει και της Δυτικής. Να μου το πει. Ναι. Στην διάρκεια της δεκαετίας του 80, μιλάμε σε όλη τη δεκαετία, δεν μιλάμε για ένα ή δύο χρόνια. Εγώ θυμάμαι στάνταρ, εγώ για πλάκα θυμάμαι 7 χρόνια σίγουρα εγώ. Οπότε είναι μια δεκαετία. Άντε και να είναι 7 ή 8, δεν μπορεί τώρα κάποιος ότι δεν είναι δεκαετία. Δεκαετία είναι. Στην παρέλαση τη μαυτική, εννοείται, τους φωνάζαμε όλοι φραπέδες λόγω της εμφάνισής τους. Φορούσανε σκούρο μπέζ πουλόβερ και πολύ βαθύ καφέ παντελόνι. Τους φωνάζαμε φραπέδες. Τραγωνικό. Ποιο λύκειο? Ποιο είναι το λύκειο αυτό? Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Η πρώτη σωστή απάντηση Καβατζόνι. Είτε γυαλιά Οράσεως είτε γυαλιά Ηλίου από τα Opticon Express. Και γιατί σήμερα, για ποιο λόγο σήμερα, δεν πετάνε οι θεατές, οι νεαροί κυρίως, οι νεαροί, ξηρούς καρπούς και ειδικά στραγάλια, όπως λέει ο Παπαδόπουλας, ναι, στα μαθητικά τμήματα της παρέλασης. Ναι. Στη δικιά μου, στα ντουζένια μου, στα νιάτα μου, όχι τώρα ότι είμαι μεγάλος, στα πιο νιάτα μου τέλος πάντων, οι μαθητές τρώγαν το πολύ το ξηρό καρπό. Θα σου πω για ποιο λόγο. Κυρίως στραγάλια και φουντούκια. Άντε πες μου ρε μεγάλε. Για τον ίδιο λόγο που αν πεις ένα πιτσιρικά τώρα, δεν σ' ακούω, πάρε το μηδέν. Με συγκινείς, αλλά δεν με καλύπτεις. Με συγκινείς. Έχουν αλλάξει εποχές, ρε Μαρία. Δηλαδή, όταν ακούει άλλο πάρε το μηδέν, ο 19χρονος λέει τι λέει τώρα. Τότε τρώγανε στραγάλια, ναι. Τώρα τρώνε. Α που έχουν άλλα τώρα. Απάντα όλα. Μου, μια ερώτηση. Στις παρελάσεις έχουν άλλα. Πότε τώρα ξαφνικά σταματάει αυτό? Και κάποτε, ρε φίλε, τρώγανε πάρα πολύ πασατέμπο.
στο γήπεδο. Άμα ρωτήσει τώρα. Έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Και τώρα έχει ακόμα. Άμα τον πει στο γιο μου, πάρει Πασαθέμα, θα μου πει τι είναι αυτό. Στα κοντινά των γηπέδων. Εντάξει, αυτό. Μάτια μου, τι λε. Σωτήρι, το βλέπει και τώρα. Στα κοντινά των. Εγώ Νέα Σμύρνη προχθέ. Νέα Σμύρνη. Ελάχιστα. Και Πανιόνιο Άρη. Όχι όπω παλιά. Στον Ατρόμητο προχθέ. Ατρόμητο σε Αστέρα Τρίπολη. Δεν λέω ότι τρώγανε οι 8 στου 10. Αλλά τρώγανε με οι 2 στου 10 στο πλάνο. Εγώ τα πήγαινα που πουλούσαν ροξ. Ροξ. Χαίρομαι πολύ και εγώ τα πήγαινα ροξ. Πουλάνε ροξ τώρα. Βρε παλικάρι μου στην παρέλα σου, θα δω πώ κόπηκε ξαφνικά έτσι. Όπω το φραπέ έγινε φρέντο εσπρέσο, έτσι το στραγάλι έγινε πατατάκι. Ωραία. Εγώ θα δεν χαρώ. Δεν τίποτα, δεν ρίχνουν τίποτα τώρα. Εγώ θα χαρώ πολύ να δω φέτο. Έχουν κατάρε. Να πετάξουν στου μαθητέ στραγαλάκι. Δεν πάθει κάτι ο μαθητή. Γιατί να πετάξουν στραγαλάκι στο μαθητή, ρε φίλε. Όπως γιατί... πετάζε ρίζι, στο... γιατί πετάζε. Γιατί επί 20 χρόνια πετούσανε, ρε φίλε. Επί 20 χρόνια από πότε μέχρι πότε είναι αυτή η 20ετία, να ξέρουμε κι εμείς. Δεκαετία 30, του 80. 36 με 56. Εγώ, από τέλη 70s μέχρι και αρχές 90s το πολύ στραγάλι. Ωραία, εντάξει, τις αρχές 70s όπου λέγανε κιόλα είσαι Daddy Boys, είσαι Daddy Boys, είσαι Daddy Boys. Νόμος 4.000. Έτσι λέγανε. Απορία το επίσης, κανικά... επίσης γιατί δεν πετάνε γιαούρτια στους καθηγητές. Τότε πετούσαν. Το οποίο είναι κανονικά. Η δεκαετία εκείνη. Μαρί, το... ναι. Ο Έλληνας Χρήστης τα αλλάζει όλα. Είναι Teddy Boy. Teddy Boy είναι πολύ ρε παιδί μου, έτσι δεν είναι. Ναι. Όπως... καλά, ρε, είναι το τάγκ. Όμως ελληνική είναι η μεταφορά. Ναι, ρε φίλε, ξαναλέω. Το τάγκ είναι το γιαούρτια γιατί δεν πετάνε στους καθηγητές. Πετούσαν τότε. Τι λες, μωρά, αυτό τώρα... γινόταν τώρα ήταν 1%. Ναι. Ωραία. Το υπαρέλασε, πετούσε όλος ο κόσμος. Επειδή έχουμε μαζί μας τη βασιλική ρετσίνα. Αμάν. Την κορυφαία ρετσίνα όλων. Ναι. Τι η ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση που τη βρίσκει στο 713-981. Ναι. Για το εορταστικό σου τραπέζι. Στην Τούμπα πετούσαν ρετσίνες κάποτε, καρφωνόντουσαν στα κόρνερ. Τώρα γιατί δεν πετάνε. Για τώρα υπάρχουν ποινές. Και τώρα θα πετούσαν. Ωραία. Υπάρχει ποινή. Να την και η απάντησή σου. Αν πετάξει τραγάλια. Κάποτε είχε πρόβλημα το αυτοκίνητό σου, δεν πήγαινε στην Ιντζέξιο. Στην Τούμπα κάποτε πετούσε τραγάλια και το λέγανε κοτρόνα ότι είναι. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα στον κήπο του καλού, injectionservice.gr. Έχει τσιφσί τώρα. Τότε δεν είχε τσιφσί. Αν ρίξω στραγάλι εγώ αύριο στην παρέλαση με αυτόν, θα με πιάσουν. Φας κάτι σούτια. Εσύ. Εσύ ειδικά ναι. Φας κάτι μάπες. Γι' αυτό πάρε άκου λίγο. Πάρε μια σίτα από τον Γιαβορίδη. Γιαβορίδης, από 120% παιδιά δεν υπάρχει αυτό. Με 100 ευρουλάκια θα τυλιχθείς εσύ με τη σίτα. Ξεφτέλησε την τιμή ο Γιαβορίδης. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά τώρα. Άκου λίγο. Θα ντυθείς εσύ με τη σίτα και δεν θα σε καταλάβει κανένας. Και είναι προσαρμόσιμη σε όλες τις πόρτες. Δεν είναι κάποια συγκεκριμένων διαστάσεων. Προσαρμόσιμη σε όλες τις πόρτες. Γιαβορίδης, τηλεφωνική επικοινωνία 2315 5393 10. Πρόλαβε τώρα. Τελευταία κομμάτια σε λέω. Χτυπάνε, η αστυνομία έρχεται να σε συλλάβει. Αν είχε παρέλαση παθητική στην Αθήνα, θα πήγαινα να σου πω την αλήθεια. Να ρίξω τραγάλι σε κανένα παίκτη του Παναθηναϊκού που θα έρθει Δευτέρα στην Ελλάδα. Έχει μαθητική. Στην Παναθήνα έχει μόνο μαθητική. Ναι, να ρίξουν τα πάω και εκεί. Ναι. Κάποιο παίκτη του Παναθηναϊκού δεν θα κάνει παρέλαση. Λογικά. Μαθητική, Τι, μαθητούδια δεν είναι αυτό. Κάνει και το λύκειο, κάνουν το. Τα λυκειόπαιδα κάνουν. Ναι, δεν κάνουν. Ναι. Και μετά αποστολή με το Δόνι. Στην Τουμπάρα, κάτσε φορά, είμαι χάσε 2-0. 2-3. Ηρωική ήττα 2-0 και τέλος. Μήνυμα του Θουβού. Oh. Παπαδόπουλα, ακόμα ένας λόγος να είσαι το πουλέν μου και ο δάσκαλός μου. Παρένθεση. Μάριε, εσύ είσαι ο πατερούλης. Κλείνει παρένθεση. Είναι ότι αν ήσουν αβαγός, θα ζητούσες να έχεις μπεζέδες και τουρσί μόνο. Δεν μπορώ, ρε. Σ' αγαπώ. Καλημέρα. Μήπως λείπει κάτι. Εννοεί, όχι, δεν θα ζητούσες. Όχι, φίλε. Γιατί είπε με τουρσί. Μπεζέδες δεν θα ζητούσε. Ναι. Μπιφτεκάρες θα ζητούσε ο Παπαδόπουλος. Κάτσε, επειδή δεν ήσουν εδώ. Δεν είπε ο Παπαδόπουλος ότι εκείνη τη στιγμή έλειπες για λίγο. Ότι ακόμη κι αν ήμουν αβαγός 5, 6, 7 μήνες σε ένα νησί και μου φέρανε μπεζέδες και τουρσί, θα το πάλευα με σχεδία να φύγω παρά να φάω αυτά εδώ πέρα και να ζήσω. Α, το ανάποδο είπες. Ναι, να φύγω. Δρόμο. Και του λέω εντάξει, δεν είναι έτσι. Ναι. Μπεζέδες, ρε φίλε. Ποιες μπεζέδες, ρε φίλε. Ποιες μπεζέδες. Το άγλικο γλυκό είναι οι μπεζέδες. Ποιες μπεζέδες, ρε φίλε. Καλά, ωραία. Για να βουλιάζει. Για να προπαγάνδα. Φάει από τον. Να σου πω κάτι. Κουρκουμπίνια, ρε φίλε. Είστε μπουφι. Είστε μπουφι. Φάει μπεζές από τον Μπεζέ στη Νέα Εγνατία ή του Κωνσταντινίδη. Μιλφέι. Ή του φίλου μου του Βασίλη του Ουζούνη στο Πολύκαστρο που έφαγα 32 στο γάμο του Αντρέα. Περίερο. Και πάρε με τηλέφωνο. Γιατί να μην φάμε μεζέ από το μεζέ. Ξέρεις τι έκανα, στο μεζέ μεζέ. Ναι. Στο γάμο του Αντρέα. Πήρε πακέτο. Νόμιζε έχει το ζωγραφιστεί πακετά. Όχι, ρε παιδιά, εγώ τα πήρα το γάμο. Σωτήρης το έχω πει. Σε σένα το έχω πει.
Στο γάμο του Ανδρέα. Μεγάλο στον οκτήμα του Σουρκυλική. Όχι, όχι. Τι εννοώ. Λοιπόν, έχει μπεζέδε. Στο γάμο του Παπαντρέου. Έχει μπεζέδε απίθανου. Πήγε. Με την ΠΜΜ μιλάει. Με την ΠΜΜ μιλάει. Είναι και συνομήλικη. Χρήσανθε. Πηγαίνω και καβατζώνω μπεζέδε. Έρχονται κάτι πιτσιρίκια. Εσύ να καβάτζω, σε αποκλείεται. Ένα ή δύο αγοράκια με δύο-τρία κοριτσάκια. Πάνε στη γυάλα μπροστά. Που το έχει πει, ναι. Και κοιτάνε του μπεζέδε. Την ψηλιάζομαι εγώ. Λέω αυτά ήταν τώρα για ζημιά. Λέω τι είναι. Να πάρουν τα παιδάκια ζημιά. Για τον μπεζέ. Είναι που αγαπάει τα παιδάκια, αλλά να μην κρεμιστεί το σχολείο του μπαρ. Λέω τι θέλετε, παιδιά. Λέει, σηκώνει το χεράκι του. Ναι. Αυτά μικρά τόσα. Ας το θα στο το κάνουμε μία έτσι. Λέει, να πάρουμε από αυτά. Πηγαίνετε από την άλλη. Λέω, μία. Παιδιά, αυτά είναι μόνο για τους μεγάλους. Κοιτάνε έτσι τα παιδάκια. Είπε, δεν τρέπεσαι. Ρε, πάρε καλά με τα χειροδίκηση. Γυρίζουν αυτά απογοητευμένα και βλέπω, Σωτήρη, δεν κοροϊδεύω τώρα. Έγινα τώρα. Μα ακούμε παιδιά που το ξέρουν τη φάση. Να φύγετε, να φάτε μπεζέδες. Και αλλού. Πάει στον πατέρα του το αγοράκι. Oh, πάνε όλα μαζί στον πατέρα του παιδιά. Να είμαι. Βλέπω έναν τάταρο εκεί από το Κιλκής. Με κάτι χέρια. Σαν κουπιά. Κουπιά. Παίρνω εγώ 5-6 μπεζέδες, του καβατζώνω και κάνω πίσω από κάτι δέντρα τον κύκλο και πάω στο τραπέζι και καθόμουν με τους άλλους. Σαν να βλέπω τον Ηλιόπουλο στην ελληνική ταινία, ρε φίλε, κρύβεται εκεί πέρα. Λέω πού έναν τάταρο μπαμπά, τάταρος, το χέρι του. Θα ερχόταν δηλαδή ο Χριστάκος μου να πάρει και θα τον έδιωχνες. Θα σε έτρωγα. Θα σε έτρωγα. Αποστόλη, αυτό που μου στείλες μήνυμα, πάρε φίλε και πες το να τον ξεβρακώσουμε μαζί. Ποιον, εμένα. Αυτόν εδώ, αυτόν. Α, ναι. Αυτόν εδώ. Λέω, τι έκανα. Επανέρχεται ο 324 και λέει, ναι. Ή Άρης γράψει στο μήνυμα ή θέατρο. Το ίδιο δεν είναι. Όχι, άλλο. Το Άρης είναι Άρης Ολυμπιακός. Το θέατρο είναι Κυριακή πρωί, Βασιλικό θέατρο, άλλο. Πώς, τι, ποιος. Κάτι θέλει να πει, παίζει με τις λέξεις αυτός τώρα. Είναι χιούμορ παοξίδικο αυτό, φίλε. Κατάλαβε ότι είναι θέατρο. Α, το πάει ότι ο Άρης είναι θέατρο. Καλά, αυτό είναι ποιότητα. Αυτό είναι καλό. Να είσαι θέατρο. Αυτό θα ήταν ωραίο αν δίναμε κάτι για τσίρκο. Ναι, αυτό, ναι. Κατάλαβε. Αυτό το κάνουμε με τον Πάοκ. Εντάξει, μπορεί. Ναι. Όταν έρθει ο Ιταλός πάλι, το ρελό θα έρθει. Ποιο ήταν. Θα έρθει. Το Ιταλικό τσίρκο. Που δίνουμε κάθε χρόνο. Ναι. Πώς το λένε, πώς μιλάει φανταστικά. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Στην Αθήνα είναι. Ασλαμά, θέλει να έρθει. Λέω, δεν θέλω. Έλα, είναι αργά. Μπορεί να ξυπνήσει. Λέω, τι ώρα, 10 το πρωί. Λέω, να ξυπνήσω δηλαδή Κυριακή 8 για να δω το θέατρό σου. Το τσίρκο σου. Ναι, το τσίρκο σου, μάλιστα. Μπορούσε όμω να σου κάνω και πρόταση άμα πήγαινε εκεί. Okay. Να μείνει για μόνιμο κλόουν. Τι ακροβατικό να κάνω, ρε φίλε, πιασμένοι με το πρόσωπο μα. Κλόουν, όχι ακροβατικό. Α, κλόουν. Γουστάρο κλόουν. Γουστάρο κλόουν. Έτσι. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Με άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές στο 2310-287-888, κοντά μας είναι η. Dialog. Τι λέει, καταλαβαίνει κανείς. Σταματήστε μέσα στο καϊκί. Dialog. Θα είναι μότο αυτό, ρε. Μην μιλάς έτσι γερμανικά όμως. Θα είναι μότο, ρε. Γιατί σίγουρα δεν θα σε προσλάβουνε. Αν μιλάς κανονικά γερμανικά, όχι παπαδοπουλιστικά, μπορείς να πας. Dialog. Dialog.gr για λεπτομέρειες. 2312-209-209. Πας να εργαστείς στη μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών, κυρίες και κύριοι, στο πιο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, με ευέλικτα ωράρια και τις υψηλότερες αποδοχές της αγοράς. Μπείτε dialog.gr, πάρτε ένα τηλεφωνάκι και μόλις ακούσετε το βασικό μισθό θα χοροπηδήξετε. Αμαραμάν. Και θα τρέξετε να μάθετε γερμανικά για να πάτε να δουλέψετε. Ωρε παράδες. Dialog. Δεκαετία του 90. Στραγάλια με φυσοκάλαμο. Μπράβο, ρε σκύλε. Φυσοκάλαμο. Με φυσοκάλαμο, μπράβο. Και είμαι μπροστά, φίλε, που θα έβγαινε μάτι παιδιού. Καλά, και που δεν είσαι μπροστά τώρα, αυτά δικά. Να σε πετυχαίνει στο αυτί και ο δάσκαλος να νομίζει ότι τα δάκρυα που τρέχουν από τα μάτια σου είναι από την συγκίνηση της ημέρας. Λέει ο παοκτσής Γιώργος Ιταλός. Είμαι μπροστά που έχει φάει μαθήτρια στραγάλι με φυσοκάλαμο. Παιδιά, ευτυχώς τη βρήκε την κοπέλα στην άκρη του ματιού. Ευτυχώς. Κάτσε να ακούσουμε έναν φίλο που θέλει να μιλήσει για το στραγάλι. Δηλαδή κανένα φιστίκι ή κανένα στραγάλι. Το λένε το ένα είναι μολότοφ και το άλλο το λένε είναι δεν ξέρω και εγώ τι το λένε. Κατάλαβες, έτσι είναι τα στραγάλια. Κατάλαβες, τσάλτ. Αυτό το λέει μετά το Άρης Ολυμπιακός. Κάπου εκεί. Να συμπαρασταθεί στα αδέρφια του Ολυμπιακού. Κάπου εκεί. Α, εντάξει. Οκ, έγινε ρε φίλε. Παιδιά, πάμε σε break. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει μετά το break για να επικοινωνήσει μαζί μας. Δύο εισιτηριάκια Άρης Ολυμπιακός, δύο διπλές hat-trick αύριο live και τρεις διπλές 11 το πρωί. Μεγάλη παράσταση στο Βασιλικό Θέατρο, ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου της Άλκης Ζέη. FM κενό, το σχετικό τα σχετικά, αποστολή στο 54526. Οι γραμμές μας 2310-287-888. Είναι ξεκάθαρο, έτσι, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι ο 324 σήμερα
θέλει να κλέψει την παράσταση και την κλέβει, το κάνει κανονικά, την έχει πάρει σπίτι του. Γιατί επανέρχεται με νέο μήνυμα για το σχετικό με τις παρελάσεις. Προέκυψε βέβαια το φυσοκάλαμο τώρα, που είναι άλλο κεφάλαιο. Φυσοκάλαμο έχω παίξει στη ζωή μου τουλάχιστον μία τετραετία, πενταετία. Fanatic, ok. Χωρίς καρφίτσες μπροστά όμως, το θεωρούσα τεράστια αλητεία, τέλος πάντων. Ο 324 λοιπόν λέει, αν δεν έχεις κάνει τον στυλό Big φυσοκάλαμο και το σαλιωμένο χαρτάκι να κολλάει στο μάγουλο του άλλου, δεν έχεις κάνει τίποτα. Αυτό δεν το έχω κάνει ποτέ. Τον στυλό Big φυσοκάλαμο. Αλλά το μήνυμά σου είναι πραγματικά ρέτρο και είναι μικρό διαμαντάκι. Καλημέρα. Ρέτρο ή ρέτρο. Ρέτρο, το λέω στα... Ναι. Ρέτρο, βρε. Στα Σλοβένικα. Ναι, ρέτρο. Είναι πραγματικό ρέτρο. Μια που είπες κολλάει, κόλλες Ρούμεν. Βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. Στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκης, τηλεφωνάκι 2310719229, rumen.gr. Θα πάει ο Μάριος να πάρει την ειδική κόλλα, την ακριλική κόλλα πλακιδίων Keramicol, και για τις ειδικές εφαρμογές του την ακριλική κόλλα Panther Α500 Super με την μοναδική χαλαζιακή άμμο. Μάρια, ναι. Προκειμένου να μην κρυώνεις, αγόρι μου, να βάλουμε καλά πλακάκια. Θα σε βάλω και θερμομονωτικές πλάκες. Να μην θέλω πιτζάμες. Και Rumen Flex, στεγανοτικά, θερμομονωτικά υλικά, Rumen, για να είσαι κύριος, να κυκλοφορείς με τη σοβρακάρα σου στο, έτσι, στο σπίτι. Την box, το μπουσιαράκι. Ζεστούλα μέσα στο σπίτι σου. Εσύ να είσαι σοβαρός. Έτσι. Ωραία. Ασφάλεις Μαργαριτόπουλος και σήμερα κοντά μας. Επειδή το αυτοκίνητό σου είναι πολύτιμο. Σε Ασφάλεις Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σου ανάγκες. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, πληροφορίες στο margaritopoulos.com, έτσι λατινικά σύμβολα, και στο 2130-278-279. Δεν κάνει λάθος ο Ασλαμούκος, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, 2130-278-279. Οι διαγωνισμοί τρέχουνε και είναι τρεις. Ζωή να έχουνε. Άρης Ολυμπιακός Καλαφόσφαιρα. 5 η ώρα τη Δευτέρα στο Νικ Γκάλης Χολ. 2 εισιτήρια. 2 διπλές για τους χατρίκ. Αύριο το βράδυ στον Πολυχώρο Γουί. Παλέντε σπόρ, είπα. Να τα πούμε, ρε και ναι. Ναι, παρεμβαίνει στον Νικ Γκάλης Χολ και λέει παλέντε σπόρ. Ο κομπλεξικό, ρε. Μα παλέντε σπόρ. Ε, παλέ. Συγγνώμη. Ναι, παλέ είναι. Προχθές μου λέει Αριανός, πάω στο παλέ. Τι να το πω τώρα, είσαι βλάκας. Δεν φωνάζουμε ξανά ποτέ στο Νικ Γκάλης Χολ. Εντάξει, σε αυτό έχει λίγο δίκιο. Εγώ τι λέω, το πιπερών, μου λέει. Ο κρατικοδίαιτος. Χαριλάω το λέω, ρε φίλε, δεν μπορώ να το πω Βιγελίδη. Μπράβο. Χαριλάω το λέω. Τόσο εντάξει. Εγώ το πιπερών λέω που είναι στην Ανθέων. Τόσο εντάξει. Δεν λέω στην Γεωργίου Παπανδρέου. Τόσο εντάξει, αλλά τι περιμένει. Τι περιμένεις από δύο ανθρώπους που ένας λέγεται Παπαδόπουλος και τον φωνάζει Παπαδόπουλα, ναι, και τον άλλο τον λένε Ασλαμί και τον φωνάζουν Ασλαμά. Άσε που ούτε Βικελίτσα πρέπει να είναι για το Χαριλάου. Το Μακεδονία Πάλας που θύρα είναι. Το Μακεδονία Πάλας. Θύρα 3 Σαουρίδης, θύρα 1 Οβίδιος, θύρα 2. Ποιο είναι αυτό που λες. Το Μακεδονία Πάλας. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο ξενοδοχείο. Η οδός, ο οδός, ποιο δρόμο βρίσκεται. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοιο ξενοδοχείο. Για ποιο λες, Μάρια. Το Μακεδονία Παλάς. Ναι. Δεν έχω ιδέα. Να σου πω κάτι τώρα. Επειδή τρώνε το σκύμπε. Επειδή τρώνε το σκύμπε και φέρουν τον Άγγελο. Δηλαδή. Εσείς, Ήμαρτον. Να κλείσουμε μονοχρήσα, ναι, και τρεις διπλές. Ήμαρτον, και τρεις διπλές. Ήμαρτον. Και τρεις διπλές για τον μεγάλο περίπατο του Πέτρου Κυριακή πρωί 11 η ώρα στο Βασιλικό Θέατρο Παραστασάρα, για τους γονείς να πάνε με τα παιδιά τους να μάθουν και οι γονείς πέντε πράγματα, έτσι. Σκέφτεσαι να ήταν η ΕΠΟ του Ολυμπιακού, φίλε, και να έφερνε το συγχωρεμένο τον πολυχρονίου προπονητή. Δηλαδή. Ήμαρτον. Ρε παιδιά, εκεί στο Ήμαρτον. Μεγάλη χάρη, μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε. Βγάζετε πάλι κάθε Τρίτη, ναι, απίστευτα αφιερώματα, ναι, και κάθε το στέλνετε εδώ πέρα πάνω, ναι, χωρίς το αφιέρωμα μέσα. Χωρίς το ένθετο. Στη γαυροκρατούμενη Θεσσαλονίκη. Μην το κάνετε αυτό. Έχετε τρελά αφιερώματα. Θερμή παράκληση στη Μαρία την Νικολαίδου. Κατάλα πώς θα έχεις πάρει. Στην κόρη του Θόδωρου Νικολαίδη. Θα σου πω τι γίνεται. Μαρία Νικολαίδου, δύσκολα να τη λένε. Άσχετε. Γιατί πώς τη λένε. Όλγα. Μαρία είναι. Όλγα είναι. Η κόρη του συγχωρεμένου. Η Queen Όλγα. Είναι Όλγα. Νομίζω Μαρία ότι είναι. Έκανε. Πήγε να κάνει ότι την ξέρει και δεν την ξέρει φυσικά. Δεν φυσικά έτσι. Στην κυρία Νικολαίδου. Για βάλε πάλι όλα. Για να δω πόσο ωραία γερμανικά μιλάει ο Παπαδόπουλας. Για δώσε φίλε. Παιδιά, ακούστε λίγο. Δώσε λίγη προσοχή.
Τον καταλαβαίνει κανείς? Με συγχωρείτε, δεν μιλώ γερμανικά. Τι θέλετε? Σταματήστε το καϊκέ αμέσως. Αμέσως και κανείς. Εντάξει, εντάξει. Τον καταλαβαίνει κανείς? Το αφέντικο μίλησε. Τον καταλαβαίνει κανείς? Αυτά είναι. Μεγάλες στιγμές. Γεια σου, ρε Γκρέγκορη. Τα κανόνια του Ναβαρόνη. Γεια σου, ρε Γκρέγκορη. Παιδιά, γραμμές ανοιχτές, έτσι. 23. Ναι, πες τι είναι, πες τι, για να καταλάβουν. Ναι, ό,τι τώρα ακούνε, παιδιά. Ναι. Τι, ποιος. Να δουν την ταινία, ρε φίλε. Τώρα τι. Ωραίο. Εντάξει. Εντάξει. Α, τη δω την ταινία. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Πες, ο Γκρέγκορη, πες τι είναι, ρε. Πες το, δεν έχει σημασία. Είναι εναντίον των Γερμανών, του σταματάνε, ρε παιδί μου, ρε, για να του κάνουν έλεγχο και μιλάνε εκεί πέρα μεταξύ του, α πούμε. Κατάλαβες. Ο Γερμανός με τον. Τα εξήγησε, ωραίο. Τέλει. Έλα, Μάριε. Να χάλα χίλια φτιά να Όλγα. Φυσικά, Όλγα, ρε φίλε. Ωραία, sorry, ζητώ συγγνώμη. Μαρία Νικολαίδου την είπε. Συγγνώμη εγώ. Να χαχίλια. Συγγνώμη εγώ. Όλγα, συγγνώμη εγώ. Συγγνώμη εγώ. Με στοιχεία, Όλγα. Ναι, ναι. Ζητώ συγγνώμη εγώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κυρία Όλγα Νικολαίδου, δηλαδή. Κρίμα είναι, στείλθηκε στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ, ρε φίλε, τα άλλα πώς τα πήρες, ρε Μάρια. Την είπες λάθος το όνομα. Ναι, τη ζητάς να κάνει κάτι. Θα σου πω απλά τι γίνεται. Το καλοκαίρι στέλνει πολύ, πάρα πολύ λίγα φύλλα σε 1-2 περίπτερα στο κέντρο. Εγώ ξεχάστηκα προχθές. Ναι. Είχε τρελό αφιέρωμα. Ξεχάστηκα. Στον κορυφαίο Έλληνα. Πήγα την Τετάρτη να το πάρω και δεν το είχε απλά. Όχι, ρε. Όχι. Κάτι πει για καλοκαίρι όμως. Είχε τρελό αφιέρωμα. Στον κορυφαίο Έλληνα δεξιό πιστοφύλακα όλων των εποχών, τον Ηλία τον Ρωσίδη. Ναι. Και στην ομάδα του 56. Ναι. Το Ρωσίδη. Και Ηλία Ρωσίδη. Α. Ο πρώτος Έλληνας που πέρασε τη μεσαία, τη μεσαία γραμμή. Μπακ. Τον Ηλία Ρωσίδη. Τον Ηλία Ρωσίδη. Ήταν τόσο πιεστικές οι άλλες ομάδες που δεν περνούσαν οι μπακ τη γραμμή. Ναι, τους είχε, τον είχε ο Άρης μέσα στον Πειραιά τον Ολυμπιακό. Τον είχε. Κανονικά. Φυσικά τον είχε μέσα στον Πειραιά. Κάτι έλεγε καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν το καλοκαίρι έστειλε πάρα πολύ λίγα φύλλα σε 1-2 περίπτερα στο κέντρο. Μάλιστα. Επειδή ήταν τρελά αφιερώματα στον David Beckham, ας πούμε, κατέβηκα το πήρα. Εδώ τώρα ξεχάστηκα, είχα ήδη γυρίσει σπίτι, πήγε η ώρα 4 και ήμουν πτώμα. Χάλια. Το μεσημέρι. Να ξαναγυρίσω. Το μεσημέρι, πτώμα. Ναι. Να ξαναγυρίσω. Να κατεβώ κάτω για να δω τώρα αν το έχει ένα περίπτερο. Πώς γίνεται να είναι πτώμα στις 4. Και κάθε εβδομάδα έχει. Κάνεις κάθε Τρίτη είναι αυτό. Από τις 12 μέχρι τις 4 και γίνεσαι πτώμα. Πες μας λίγο, μας είπες το πρωί σου. Κάνω από τις 7.30 είπα. 7.30 σηκώνομαι. Εσύ πώς μέτρησες από τις 12. Ναι, αλλά από τις 7.30 μέχρι τις 10 που έρχεσαι τρως πρωινό, ζεσταίνεις το γάλα και καθαρίζεις τα αυτιά σου. Γραμμή σε θα κάνει και αφιερώματα σε αυτούς που αφήσαν τον Ολυμπιακό ή πήγαν στον Παναθηναϊκό. Πάμε, περιμένει η γραμμή. Και όταν... η μέρα είναι δύσκολη, σεβαστείτε. Πήρε ένα τηλέφωνο. Θα πάρει, ξανά. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Χρόνια πολλά και όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Γιατί χρόνια πολλά, ρε. Γιώργο με λένε. Γιατί γιορτά. Άντε, πάμε, πάμε. Εγώ φταίω που τον κόβω μετά, πες, φίλο τώρα. Όχι, εγώ φταίω, πες. Έλα. Δεν θα πω τίποτα σήμερα. Δεν έχω μαζί σου σήμερα. Ναι. Σήμερα έτσι κι αλλιώς, έτσι που είναι η διάθεσή μας, ακούσαμε το πρωί τη μιζέρια, το πρωινό του Ασλαμά εκεί με τα ζεσταμένα τα γάλατα και τους χθεσινούς καφέδες. Εσύ ρε φίλε, σου πω κάτι. Το γάλα, το βγάζει, δεν βλέπεις αν έχει κοπεί το γάλα. Πόσο χρόνο είσαι, ρε Ασλαμά, και 67. Γάλα, άντε δηλαδή το... 67 είναι. 67. Ναι. Ο Γιώργος του χρόνου βγαίνει σύνταξη. Οριακά ξεκινάμε την εκπομπή του χρόνου. Μακάρι. Εδώ έχεις δίκιο. Από άποψη διατροφική έχεις δίκιο. Μακάρι. Το γάλα μετά τα 20-21 δεν έχει κανένα νόημα. Μαζί σου είμαι. Μακάρι, είπε. Αλλά το έχω συνηθίσει. Κάτσε να πιάσει μου. Καλή καρδιά. Μακάρι να βγεις στη σύνταξη. Εντάξει. Ξέρω εγώ, πήρατε χαρά σήμερα. Του υπηκουρικού, παιδί. Καλά, λέει ο Τσαλτίδης. Είσαι τυχερός. Κάνεις μετά από πολύ καιρό γλουγλουγλου. Σταυροπόδι. Και είναι του Αγίου Δημητρίου και είναι όλα νέκρα. Μη μιλάς καθόλου. Αλλιώς θα γινότανε. Μη μιλάς καθόλου. Τα θεμέλια του ΠΑΟΚ τρίζουν. Βίνι Βιντιβίτσι. Άλλο μια καθημερινή ρε φίλε τώρα νορμάλ να τα ζευγάσουμε Τετάρτη. Ξαναπέστε την Δευτέρα. Άντε με το 2019 τώρα το επόμενο γλουγλουγλου να χαρείτε. Κάνα δίμηνο τρίμηνο πάλι θα είστε με τις πλερέζες. Σε κανένα διάφορο μάτς πρωταθλήματος που θα είμαστε 17 βαθμούς μπροστά. Ναι. Ο άλλος πάει να παίξει με την ΑΕΚ, του βάζουν το... πώς το λένε εκείνο... Το Τζίλο. ΑΕΚ, το διαιτητή να πούμε. Το Τζίλο. Ναι. Μπράβο. Πριν το βάλουν το είπε ο άλλος. Δεν έχει πει κουβεντούλα λέει. Ο αστείος. Εδώ. Όσος έχω ακούσει. Δεν έχεις ακούσει ρε. Να ακούς 5 με 7. Πριν το μάτς το είπα. Πριν τον ορισμό το είπα. Πριν τον ορισμό. Την Τρίτη. Να δεις ταινία ολόκληρη και να ακούς 5 με 7.
Σωτήρη, όποιο θέλει μια στιγμή κάτι, θα λέει ο ένα ακούει 5 με 7 τώρα, 2 ώρε εκπομπή. Για να κλείσω, δεν θα κάτσω αμαλώσω με το Χρήσανθο τώρα, ένα τέτοιο. Δεν μπορεί. Μπορώ να το αφιερώσω. Όχι. Ένα γάστο, να μην τον κόσμο. Μπορεί, θέλουμε, ρε φίλε. Όχι, δεν σε ένα κομμάτι. Για μένα δεν είναι. Δεν θέλω. Είναι κόσμο. Δεν θέλω. Ένα κομμάτι να αφιερώσει ο άνθρωπο. Αυτό που. Εντάξει, τρίτη φορά το κάνει τώρα αυτό. Δεν θέλω. Σαν να τα βάζει κάποιο μαζί μου για το επόμενο, ρε φίλε. Δεν θέλω. Είπε για το Χρήσανθο. Ναι. Δεν θέλω. Δεν θε. Ωραία, θα ξαναβγεί και θα πει για τον Παναγιώτη, αλλά δεν εννοεί εσένα. Άμα εννοεί για τον Παναγιώτη. Θα τον κάνουμε, έτσι μου λέω, τα παοξίδικα τον κάνουμε τώρα. Μια ζωή παοξίδικα έτσι το κάνουμε. Απαράδεκτο. Σαν χούστη. Ζητάει το παιδί να σου βάλει κομμάτι. Να βάλει κομμάτι. Δεν θέλω, ρε φίλε. Να σου βάλει ένα κομμάτι. Να στο βάζει εσένα. Ένα χούστη ή στο πήρε. Να στο βάλει εσύ το πήρε. Εντάξει, ωραία. Πάμε, επόμενο ακροατή, καλημέρα. Έλα, φίλε. Ναι, φίλε, ξύπνα. Ξύπνα, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Ανδρέας από τον Μπρόγκ, ο παδός του ΠΑΟΚ. Α, μπράβο, Ανδρέας στον Μπρόγκ. Δεν σ' άκουσα σήμερα, ρε Μάριε, για την ΠΑΟΚΑΡΑ που έχασε να πει τίποτα. Όλο για πιστή και τη στραγάλια σαν πολύ το βράδυ. Είδες, προστατεύω τον ΠΑΟΚ, παραδέχεσαι. Έτσι, αλήθεια λέει ο Μάριος. Πόσο καλούλης κυριούλης. Κανονικά έπρεπε σήμερα εγώ και ο Τσαλτίδης να κάνουμε πάρτι. Κανονικά έπρεπε ο Τσαλτίδης και εγώ να κάνουμε πάρτι. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω, εντάξει. Που χάρη, κάναμε την κάρα. Εγώ λέω, όταν κάποιο νικάει και δεν είναι καλή η εικόνα του. Όταν χάνει. Να πω κάτι που καταρχήν είχε χθε. Δεν είναι τον πάγκο να κατεβαίνει στο γήπεδο. Δεν είναι κανένα πάγκο να κατεβαίνει. Δεν πειράζει. Το Παπαδόπουλο του την άλλη Δευτέρα θα είναι χαρούμενο. Θα πάρουμε τον Παναγενικό. Θα είναι χαρούμενο. Έτσι, εντάξει, αυτό. Το τραγούδι. Το τραγούδι που έβαλε κάνει τα ακούσε 35 χρόνια. Και έκανα λάθο. Νόμιζα ότι ήταν υποσχολείο. Α, σε παραδέχομαι. Με συγκινείς. Σε συγκινήσαμε, σου λείπει Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ, το καλύτερο. Έκλαψα. Πάρα πολύ. Σε παραδέχομαι. Δηλαδή, είχες να τα ακούσει το συγκεκριμένο 35 χρόνια. Ναι, που λείπω στην Αμερική. Ναι. Αυτό κάτσε, το τραγούδι έκλαψα που τα άκουσα. Στην Αμερική λες που να βρει τραγούδι ακούσει. Ναι. Η οποία κουμιώτη, ξέρει, ο σύζυγό τη είναι Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας, έτσι. Τι θέλω να σε ακούσει, να σε πω. Αυτό που λες το πράσινο ακροτήρι στα αγγλικά, πώς λέγεται. Ivory Coast. Ivory Coast. Το Ivory Coast είναι, ναι, το πράσινο ακροτήρι. Ναι. Και γιατί δεν το γράφουν οι ελληνικές εφημερίδες. Άλλαξε και αυτό το όνομα. Το πράσινο ακροτήρι. Κανονικά είναι Ivory Coast. Ναι. Κανονικά. Αυτά της στην Ελλάδα. Ήταν Ivory Coast. Άλλαξε. Μάλιστα. Και έλεγα ποιο είναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και δεν θα πω κάτι το Χρήσανθο. Αντρέα, καθημερινά είσαι στους ακροατές που όταν πρωτοπήρες σχεδόν σε αντιπάθησα. Εγώ είμαι ειλικρινής. Και καθημερινά ανεβαίνει στην εκτίμησή μου όσο δεν φαντάζεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μέχρι να πεθάνω θα σε συμπαθήσω πάρα πολύ. Ήθελα να στείλω. Δεν μπορώ να στείλω text message. Πες την αστείο αυτό που θα σε πω τώρα. Α, στον Σταλτίδη. Ναι. Όταν έρθει πέσει. Ήταν sold out, πάω Κάρι στο γήπεδο. Μάλιστα. Ανακοίνωση είπα Άρη, sold out. Το ανακοίνωση είπα Άρη. 22.300 εισιτήρια. Να στείλει στην ΕΠΟ πόσο κόσμο ήταν για να κάνουν αγάλματα απ' έξω στον κόλ του Φρίγιοβιτς. Μείναν όλα αγάλματα. Να ξέρω πόσο. 16.000, 18.000 κόσμο. Μείναν αγάλματα από τον κόλ του Φρίγιοβιτς. Δεν μου λες αυτό το χιούμορ είναι στην Αμερική μόνο ή το έχεις από εδώ. Είσαι που λένε μου. Καταπληκτικό ρε φίλε. Γελάξε, καλύστηκα. Θα το λέω όντως με το Κύριακο με αυτό το γελάμε. Παπαδόπουλος, τι άρεσε αυτό. Φανταστικό ήταν. Πάρα πολύ. Σε λατρεύω Μπρουξ 4. Φυσικά φανταστικό ήταν. Το ίδιο επίπεδο έχει το μηδαμινό. Το κάτω άλλο. Το κάτι άλλο. Τραγουδάτε μαζί Μακρόπουλο. Βάλε και Μακρόπουλο ρε. Υπό το μηδέν. Άντε βρε Σαλιάρη. Άντε βρε Βίνι Βίτι Βίτσι. Άντε. Άντε. Επόμενος. Να είσαι καλά. Και εμείς χαρήκαμε. Αντρέα, σε λατρεύω. You're in my heart, really. 35 χρόνια είχα να τα ακούσω. Ενώ μπορεί, ας πούμε, να ακούσει. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ακορατή, καλημέρα. Εγώ. Ναι, εσύ, αδερφέ. Όνομα και μάθε πώς Γιώργος Σάνδη Πάοκ. Ωραία. Δεν θα πω τώρα κάτι. Λοιπόν, ρε ασλάμα η μη μαθή. Ρε ασλάμα η μη μαθή. Ναι, παλικάρι μου. Το πράσινο ακροτήρι Ivory Coast. Ivory Coast είναι ακτή ελεφαντοστού κάπου. Α, ναι, sorry, ναι. Ναι, ναι. Green, τέτοιο είναι. Green hamburger. Πες το πράσινο ακροτήρι. Goodies. Κάπο Verde. Έτσι το έλεγε ο τέτοιος στην μετάδοση του Άρης ΠΑΟΚ. Άντε. Ivory Coast μας είπε. Κόλλησα, ρε, ναι, κόλλησα, sorry, κόλλησα. Κόλλησες. Άστα αυτά. Γιώργο, στείλε κανένα γλυκάκι, ρε φίλε, για το... Άρα τι να στείλω γλυκάκι εκεί πέρα, δεν ξέρετε τι σας γίνεται, γεια. Άντε να βγεις στη σύνταξη να ηρεμήσεις. Το κομμάτι ποιο είναι θες να αφιέρωσες στον Χρήστα Δωρεσί, πες μου. Το ΕΚΑΣ. Μιχάλης Ρακιτζής την άλλη Κυριακή.
Α, ωραίο ρε φίλε, ωραίο, ωραίο κομμάτι είναι το παιδί. Γιατί έχει αναφορά στη Β' Εθνική. Γεια σα. Τι χιούμορ είναι αυτές οι παροκέντες, τι χιουμοριστείες είναι. Για να ξέρω πόσα γκάλματα έχει, 22, 18, 16. Αλλά δεν ασχολούμαστε με τον Άρη εμείς, φίλε, δεν τους βλέπουμε αυτές. Χάσαμε τη Βίνι Βίτι Βίτζι, αλλά με τον Άρη ασχολούμαστε πάλι. Σας που δεν έχει νόημα χρονιά τώρα, από Δευτέρα. Ποιος δεν έχει νόημα χρονιά. Ποιος δεν έχει νόημα χρονιά. Γιατί αυτό το λέτε μεταξύ σας και χαίρεστε. Όχι, ρε φίλε. Τι δεν έχει νόημα. Πώς δεν έχει, θα παλέψουν για υποβιβασμό τώρα. Πήρε τα λόγια προπονητή, ο Λεβαδιακός, περίμενε. Τι υποβιβασμό, βρε. Και έτσι στον Ηρόδο το να ξεκινήσει το δεξί. Αύριο, 3 η ώρα, όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε κατατόπιν στάδιο. Τι ώρα, α, 3. Ηρακλής Ηρόδοτος. Τετραψήφιο αριθμό εισιτηρίων θα έχεις. Ηρακλής Ηρόδοτος. Ή θα πεις ότι φύγατε, οι φοιτητές φύγανε για την παρέλαση. Αυτό σίγουρα επηρεάζει. Α, επηρεάζει. Όλους. Θα έχεις πάνω από 999 εισιτήρια. Και την Τούμπα χθες επηρεάζει. Θα έχεις. Πόσα? 999. Εγώ λέω θα είναι καμιά δυομισάρα. Έτσι λέω. Δυομισάρα δεν θα είναι ούτε στο Ηρακλής Παναχαϊκή που θα κρίνεται η άνοδος. Το έχει η R3, ε. Α, άλλος ένας λόγος. Ενώ στον Άρη που το έχει η ΕΡΤ1 και έχει 22.000 με το Λεβαδιακό δεν επηρεάζει. Στον Ηρακλή όμως θα επηρεάσει. Με Λεβαδιακό 22.000 ρε Χρήσανθε. Δηλαδή ειλικρινά. 20. Είπες σήμερα να είμαστε σοβαροί. Ειδικά σήμερα να είμαστε σοβαροί. 20. Τώρα προκαλείς. 20 ρε φίλε. 20 εντάξει. 22 είχε με τη Λάρισα στο Καφτατζόγκλου. Που κάνει το πιο βλακώδες πέναλτι ο Σασιγιουζόζο Γκολγολό. Μα τρελαθούμε. Δεν το παίρνει ποτέ το μάτσο αυτό. Δεν το παίρνει το μάτσο ποτέ. Και ρε Γιουνέση εκεί το χτυπά ωραία με τον Μπάουκ. Άντε, πάνε σε break τώρα να ηρεμήσουμε. Μας δίνεις πάλι το Γιουνέσα. Αυτό είναι. Με αλλαγή ηχολήπτη. Πριν από περίπου 3 λεπτά έγινε, αποχώρησε απόκαμε ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης και ήρθε ο ολόφρασκος Χρήστος Κιώσης. Και ο Σάρος. Εδώ είμαστε τρόικα με γραμμές ανοιχτές, 23, 10, 27 και 3 οκτάρια. Και τους τρεις διαγωνισμούς μας, τα δύο εισιτήρια για τη ματσάρα Άρης Ολυμπιακός στο μπάσκετ Δευτέρα απόγευμα στο Νίγκ Γκάλης Χολ. Τις δύο διπλές προσκλήσεις για το live των Hat-Trick αύριο βράδυ στον πολυχώρο πολιτισμού Γουή, πίσω ακριβώς από το Parade Sport. Και τις τρεις διπλές προσκλήσεις για την παραστασάρα «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» της Άλκης Ζέη στο Βασιλικό Θέατρο Κυριακή πρωί στις 11 η ώρα. Ντρέπομαι για πολλωστή φορά. Για ποιον λόγο? Όταν δίνουμε παιδικό θέατρο έχουμε συμμετοχές κατά 90% μόνο από γυναίκες. Δηλαδή μιλάμε για πατεράδες ανεπρόκοπους, ανεύθυνους. Τέρατα. Ενώ μιλάμε για μητέρες που πραγματικά αγαπάνε, λατρεύουν τα παιδιά τους και το δείχνουν. Έχουμε μέχρι στιγμής 7 συμμετοχές για το θέατρο και οι 7 είναι από γυναίκηδη. Οι άντριδοι πραγματικά λυπάμαι για αυτό που λέγεται πατέρας σε αυτή την εκπομπή, ειλικρινά. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, περιμένει, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Τάσος, ο παδός του Άρεος. Ναι, και την άλλη ομάδα. Πες και την άλλη. Και Λίβερπουλ, και Λίβερπουλ, και Λίβερπουλ. Α, μπράβο. Τάσο, αν επιτρέπετε, εσύ έχεις φύγει εξωτερικό. Όχι. Εγώ. Ναι. Ναι, Γερμανία. Α, έτσι μπρο. Καλά θυμάμαι. Ναι, βγήκε στο Ζαγόρα μια φορά και λέω αυτός πρέπει να είναι. Α, από Γερμανία μας καλείς. Ναι. Όχι, τώρα σας καλώ από εδώ. Α. Δεν είμαι Γερμανία. Εκεί γεννήθηκα. Α. Εντάξει, ήρθα. Ο πατέρας μου ήταν μετανάστης. Να παλικάρι μου, ωραία Τάσο μου, ωραία. Ναι. Για πάμε λοιπόν, Τάσο, για πες μας, ακούσουμε καιρό, είχα να σε ακούσω. Λοιπόν, ακούσουμε, για ακούσουμε, τον κύριο Παπαδόπουλα. Ναι. Κύριε Παπαδόπουλα, ναι. Επειδή μιλάμε για ποδόσφαιρο και ξέρουμε τι είναι ποδόσφαιρο και επειδή μιλάμε και για στοίχημα, εσένα σου βγάζει σιγουριά ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει σίγουρα μέσα στην Ουγγαρία? Όχι. Ε? Όχι. Καταρχάς, σύμπτωση επαναλαμβάνω, υπάρχει να είναι σύμπτωση. Δηλαδή τώρα τόσο καιρό, ναι. Εγώ είμαι Αριανός, έτσι. Ναι. Η ομάδα σου πάει σχεδόν με αυτόματο πιλότο, να το πω εγώ έτσι. Να σου θυμίσω εκείνο το μάτσο εδώ μέσα με την ρώσικη ομάδα το 0-2. Εκείνο το μάτσο, φίλε μου, άμα ήταν μια σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα, δεν του γύριζε ούτε με σφαίρα. Για τη Σπαρτάκ Μόσχας λες. Μπράβο, ναι. Γιατί δεν είναι σοβαρή. Φυσικά δεν είναι και αποδεικνύεται από τώρα. Δεν είναι καλά σοβαρή η ευρωπαϊκή, γιατί το λέμε ότι είναι στο επίπεδο αυτό. Αποδείχτηκε ότι δεν είναι. Στο επίπεδο αυτό είναι. Η Βασιλεία πάει να πέσει στην Ελβετία φέτος. Δεν βρήκαμε τη Βασιλεία στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αλλά η Σπαρτάκ έφαγε 7 από τη Young Boys. 7. Είσαι γενικά τυχερό φέτος. Η Βασιλεία είναι χαρά του over, έτσι. Ο Άρης πάει χάνει πέναλτι. Λοιπόν,
Είναι κάποια πράγματα τα οποία βέβαια εσείς δεν θέλετε να τα βλέπετε. Ναι. Ή θέλετε να τα βλέπετε, δεν θέλετε να τα. Θες να πεις με μία λέξη εθελοτυφλούν. Εθελοτυφλούν. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε πάνε να δικαιολογήσετε τα πάντα. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, το 7,5 που δίνει το διπλό στη Βίντι. Εντάξει, κόλωσα να το παίξω, το μαρτυρώ αυτό. Αν και κυνηγάω μεγάλα ποσοστά στο στίγμα. Κόλωσα να το παίξω. Αλλά νομίζω ότι καμία ομάδα στον κόσμο δεν υπάρχει που να κερδίζει συνέχεια, έτσι. Σωστά. Και νομίζω ότι. Αυτά θα είχαν μεγαλύτερη αξία να τα λέγεις χθες. Έτσι. Θα είχαν μεγαλύτερη αξία να τα λέγεις χθες. Να βγεις και να πεις 7,5 δίνει παιδιά τη Βίντι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει το άλλο. Εγώ δεν έχω τα πάνω να παίξω στοίχημα, φίλε μου. Καλέ μου φίλε. Παναγιώτη. Παναγιώτη. Δεν το βγαίνω να το κάνω τελάλι. Ό,τι να παίξω. Να πεις την άποψή σου, δεν σου μπορεί να το παίξεις. Καλά, εδώ άλλο λέει τώρα. Σου λέει βγες την προηγούμενη μέρα. Και εγώ είχα την αίσθηση ότι ο Πάκ θέλει το μάτσο δεν το παίρνει. Δεν είχα την αίσθηση. Εγώ, κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια ότι. Γιατί κάπου κάποια πράγματα είναι και λίγο. Ξέρεις, νομοτελειακά. Ναι, εγώ τον Ολυμπιακό. Ναι, στο προηγούμενο όμως λέγαμε να μην είναι τυχερός. Ναι. Τον Ολυμπιακό, εγώ τον δεν έβλεπα να κερδίζει, αλλά κέρδισε. Τον Ολυμπιακό, εγώ τον έβλεπα και 0-3-0-4. Άρα τώρα λες που δίνει κανένα 6-6. Μετά το 0-1 της Μίλαν με το Ζόρι, η οποία Μίλαν βέβαια τραγική ομάδα, τραγικότατη. Τελευταία δεκαετία η Μίλαν δεν έχει λόγο ύπαρξη. Το Παναθηναϊκό που προφανώς τον έχεις δει, που είναι γεμάτος υγεία, μπορεί να κάνει το διπλό λες στην Τούμπα 6-6-7 από το φωτό. Ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα, ναι. Έτσι, στην Ελλάδα παίζει με άθνοια κινδύνου. Ναι. Σωστό. Όταν θα έρθουν, σωστό. Όταν θα έρθουν τα δύσκολα, εκεί θα το δω πως αντιδράει σαν ομάδα. Έτσι. Και εκεί θα φανεί αν έχει ομάδα. Έτσι. Έτσι. Τώρα εντάξει, κατεβαίνουμε, παίζουμε, κερδίσουμε και άμα δεν κερδίσουμε δεν μας λέγει κανένας τίποτα. Ωραία. Ωραία, Τάσο. Κερδίζει παρά χάνει. Ναι. Έγινε. Ωραία, Τάσο μου, έγινε παλικάρι μου. Καλημέρα. Στο καλό, καλημέρα, να είσαι καλά. Άντε και με τον τίτλο στην Αγγλία. Να σε φωτίσει ο Άγιος Δημήτριος. Οι γραμμές, παιδιά, είναι ανοιχτές. Έτσι, καλή όποιος θέλει. 2310-287-888. Μηνυματάκι δεν χρωστάμε. Η Ρούμεν είναι μαζί μας, η βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών. 719-229 για να στεγανώσεις, θερμομονώσεις, κολλήσεις την κυριολεξία το σπίτι σου. Τώρα που η υγρασία αυξάνεται, το κρύο μεγάλωσε. Είναι πολύ περισσότερο, Μάριε. Ναι. Θερμομονωτικές πλάκες Εκοθέρμ, ειδική κόλλα για τις θερμομονωτικές πλάκες Εκοθέρμ. Και Ρούμεν Flex, το ελαστομερή υλικό για καλύτερη στεγάνωση και θερμομόνωση. 719-229 καλής ή μπαίνεις rumen.gr. Το Rumen, προσέξτε, R-O-U-M-E-N. Όπως το ακούς βασικά. Ναι. Όπως το ακούς. Ελληνικά δηλαδή, μην μου βάλετε μόνο το U. Ναι. Και O μπροστά. Rumen. 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 R-O-U μετά. Όπως το ακούς ουσιαστικά. Με σήμα τον Πάνθυρα. Έτσι. Όχι του Πανιωνίου. Να, η γραμμή περιμένει ο φίλος. Καλημέρα. Ναι, γεια σας παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα φίλε, χρόνια πολλά. Όνομα και ομάδα που υποστηρίξεις. Στην πόλη μας και σε όλους τους Δημήτριδες. Μπράβο παλικάρι μου, να σκαλώ. Το όνομά σου και την ομάδα που υποστηρίξεις. Ορίστε. Το όνομά σου αν θες να πεις και την ομάδα που υποστηρίξεις. Ναι, Κώστας από Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ είμαι. Μπράβο Κώστα μου, πάμε παλικάρι. Στεναχωρηθήκαμε χθες όπως όλοι. Ναι. Όλοι. Τι να κάνουμε, ας ελπίσουμε μια κακή παρένθεση ότι ήτανε. Ναι. Γιατί η ομάδα δεν πήγε καθόλου καλά χθες. Ναι. Ήταν ένας φιάλτης, ας πούμε, αν το χαρακτηρίζαμε. Στα άλλα μάτς πιστεύεις πήγε καλά. Ορίζει, δηλαδή στον Ολυμπιακό ή στον Άρη. Θες είμαστε τραγικοί. Δεν έπαιζε, αλλά έφερνε αποτελέσματα, άλλαζες, έβλεπες ότι δεν ήταν ένα φάντασμα όπως ήταν χθες. Παρότι δεν έπαιζε, έβλεπες μια αλλαγή μπάλα. Ναι, αλλά το χειρότερο θέλει να πει ο Χρήστος είναι αυτό. Ναι. Όταν νικάς, ναι, να μην βλέπεις, δηλαδή, ας πούμε, στο Καραϊσκάκης ήταν μετά η επόμενη μέρα πανηγύρι, χαρά, όλη η εβδομάδα. Όχι, είχα τύχει, αυτό δεν σου πήρε, φίλε, με την άκτορη. Δεν έκανες κάτι και εκεί. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Όταν νικάω, να μην κάνω κριτική. Αυτό δεν μου αρέσει. Με την άκρη, Μάρη, δεν είναι αυτό το χάλι που είδαμε χθες. Καλά, σίγουρα, ναι. Αυτό θέλω να σου πει. Σίγουρα. Δεν υπάρχει αντικαταστάτης του Μαουρίσιου, του Βιερίνε και του. Αυτοί οι τρεις δεν μπορούν να αντικαταστάσουν. Ποιος είναι ο τρίτος, ποιος είναι. Μαουρίσιο Βιερίνε. Ο Μαουρίσιο Βιερίνε και ο Πρίγιοβιτς μπροστά. Αφού έπαιζε ο Πρίγιοβιτς. Μπήκε. Έπαιζε το δεύτερο. Σου λέει αν θέλει να κάνει ένα. Εκεί, στη θέση εκείνη, να κάνει ένα ρωτέ. Εγώ θα δίνα και μια ευκαιρία στον. Ο Καρέλη δεν μας έδειξε τίποτα. Ήταν λίγος. Τώρα δεν ξέρουμε ο Ακπόμ τι θα κάνει. Μάλλον δεν τον υπολογίζει. Ο Καρέλης δεν είναι κλασικό εννιάρι. Το παιδί είναι περιφερειακό. Θέλει να βρει μέτρα να τρέξει και να εκτελέσει πάνω στην κίνηση. Ναι, δεν είναι το παιδί εννιάρι. Παίζει και γραμμή. Παίζει 4-4-2 σαν δεύτερο επιθετικό. Μπράβο. Πίσω από το center for. Μπράβο. Αυτή είναι η διαφορά σου, φίλε. Ότι στο Χαριλάου πάει να βγάλει τον Καρέλη αντί για τον Πρίγιοβιτς και πριν το βάλει, είναι στη γραμμή, βάζει γκολ ο Πρίγιοβιτς.
Αυτή είναι η διαφορά. Ότι δεν ήσουν τυχερός. Δεν είναι μόνο και αυτή. Δηλαδή δεν θα έβαζε τον γκολ. Θα το έβαζε ο Καρέλης. Πιστεύεις ότι ο Καρέλης θα έκανε την ίδια κίνηση με τον Πρίγιοβιτς. Μπροστά από τον Σόουζα. Άμα δεις τη φάση όλη, ο Πρίγιοβιτς όταν ξεκινάει η φάση είναι 3 μέτρα πίσω από και από τους 3 αμυντικούς του Άρη. Είναι goal center for ίσιο. Βέβαια. Πάει, πάει, κάνει την κίνηση και μαζί με τον Καντουρί προχωράει και πάει και περνάει μπροστά από τον Σόουζα. Ναι, πού να το κάνει αυτό ο Καρέλης, φίλε. Όχι ο Καρέλης. Στο πρωτάθλημα του ελληνικού μόνο ο Πρίγιοβιτς μπορεί. Όχι, μπορεί να το κάνει και ο Λιβάγια μπορεί να το κάνει. Και ο Γκερέρο μπορεί να το κάνει και ο Χασάν μπορεί να το κάνει. Αλλά ο Πρίγιοβιτς είναι εντάξει. Φίλε Κώστα, τρεις παίκτες στο πολύ δεν μπορούν να το κάνουν. Κανένας άλλος. Η φωνή σου, ξέρεις ποιον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ μου θυμίζει πολύ. Τουρσουνίδη. Τον Τουρσουνίδη. Τον Τουρσουνίδη, ίδιος είναι. Μα νομίζω ότι είναι ο Τουρσουνίδης. Το έχω ακούσει και εγώ στο ράδιο. Το έχεις ακούσει στο ράδιο. Ειλικρινά, αν έμπαινα τώρα μέσα, θα έλεγα ότι αυτό είναι καλά. Το κλείνω και παίζει μετά. Άκου, άκου, θα κάνουμε. Οπότε θα ξεκάνει, θα πει. Α εσύ τον πάω, Κρέα Λαμά, θα το κάνει έτσι. Οπότε θα λέμε, βάζουμε και τον Τουρσουνίδη Γεωργίου. Όχι, Κρέα Λαμά με σένα, κατάλαβα. Άσε λίγο το τηλέφωνο, θα σε πάρει μετά ο Στέργιος εδώ με την αγάπη να σε πάρουν τηλέφωνο. Για να ακούσουν την άποψη του Γιώργου Τουρσουνίδη για το παιχνίδι. Ναι, ναι, βάλτε το κάτω. Κώστα, αν επιτρέπετε, ποια περιοχή Θεσσαλονίκη μας ακούς, αν θες να πεις. Αν δεν θες, μην το λες. Εύωσμο, μένει εύωσμο. Ωραίος. Κώστα, πολύ ωραία παρουσία. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Καλημέρα. Καλά κάνει και το λέει. Καλά κάνει και διστακτικά το λέει για τον εύωσμο. Τουλάχιστον το λέει. Στη μειοψηφία. Η Αθηνά από το Κορδελιό, μόνο με μήνυμα το στέλνει. Ούτε να το ψιθυρίσει. Το παιδί, μη φάει ξύτη. Τι λε να κάνει. Τι λε. Είναι νιώθει λίγο μειονεκτικά, ρε φίλε. Με τόσο αριανού γύρω-γύρω. Είναι σημερινή σοβαρότητα. Η σοβαρότητα τι αυτό. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Σοβαρότητα που κλείτο χιούμορ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξέρει ότι η μεγαλύτερη σοβαρότητα είναι αυτού του ανθρώπου που έχει χιούμορ, Μάρι. Γι' αυτό ο Μάρι είναι. Γι' αυτό είσαι απόλυτα σοβαρό. Καλημέρα, φίλε Κροατή. Έλα, καλημέρα. Φίλε. Καλημέρα, φίλε. Χρόνια πολλά. Ακούω. Έλα, Σαμά. Ναι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, στο Δημήτριδες, σε όλο τον κόσμο. Παλικάρι μου, γλυκό δεν βλέπουμε όμως. Ναι. Όνομα και ομάδα υποστήριξη. Γνωστή φωνή. Τι πλήγμα αυτό για τον Μάριο. Κωνσταντίνος. Ναι. Κωνσταντίνος, Παοξή. Ο πατός του ΠΑΟ. Αμερική. Α, από Γουιτσιτά Κάνσας. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Ελογραμματιστής. Τι κάνετε. Πω πω, ο σύντροφος της Μέρης. Κλαίω, κλαίω. Η Μέρη ποια είναι. Η Μέρη. Χριστό, ετοίμασε ένα αρεσί από πλασίμπο Johnny and Mary. Από τους πλασίμπο, διασκευή. Johnny and Mary, αν μπορείς. Για μετά. Λοιπόν. Σε παραδέχομαι. Παπαδόπουλα. Έλα, γόρι μου. Θες ρε φίλε, πολύ χάλια μας. Χάλια. Δεν υπήρχε κέντρο, δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα χθες, όντως. Δεν υπήρχαν. Δηλαδή, έβλεπα. Ενώ στο Καραϊσκάκι υπήρχαν όλα αυτά. Χρήσανθε. Επειδή χρησιμοποιεί. Μην το λες ότι σε πάω στο Ιωάννη Κάνσα, να το λες πιο σιγά. Στο λέω αυτό με αγάπη το λέω αυτό. Μετανάστη είναι. Φίλε, δεν άντεξε εδώ και πήγε εκεί. Ναι, παρακαλώ. Λέω. Έλα. Επειδή λέτε ότι ο ΠΑΟΚ είναι τυχερός, δηλαδή πιστεύεις ότι είμαστε τυχεροί, ότι δεν είμαστε ικανοί. Όχι, υπάρχει ικανότητα, γιατί φυσικά. Και με το... Υπάρχει ναι, ικανότητα, δηλαδή, το είπα και το έγραψα κιόλας. Αλλά σε συγκεκριμένα παιχνίδια, όχι τόσο με τον Άρη, πιο πολύ τυχερός είσαι με τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, με τον Ολυμπιακό ούτε για εκεί δεν είναι. Ούτε για εκεί δεν είναι το μάτς. Αυτό λέω. Με τον Ολυμπιακό λοιπόν. Με την ΑΕΚ. Όχι με την ΑΕΚ τυχερή. Ρε φίλε, δύο δοκάρια έχουν οι άλλοι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Καλά, τι θες να κάνω. Τα δοκάρια. Και με τον Άρη. Έχει τύχη, όχι τόσο, αλλά έχει ικανότητα. Να αλλάξω τον ύμνο. Τι να κάνω. Σωστό. Σωστό. Τι να κάνω. Σπάσα τα δοκάρια. Αν και είναι πολύ παλιά τώρα με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τώρα πριν 2-3-4 αγωνιστικές πόσο είναι. Πριν 5 αγωνιστικές πότε παίξαμε. Ούτε θυμάμαι καν. Πριν 4 αγωνιστικές παίξαμε την Πέμπτη. Πριν από τότε. Εντάξει. Εντάξει ρε φίλε, ο Ολυμπιακός έκανε 20 τελικές όπως λέει και οι 18 ήταν στα Περιστέρια πάνω τώρα. Καλά, δηλαδή, γενικά λέμε σαν εικόνα εγώ, εντάξει σαν εικόνα. Εσείς έχουν κάνει γιογιό και έχεις κερδίσει κιόλας με το γκολ το οποίο θα είναι το intro στα bloopers του 18-19. Εσύ δεν είχες το παιχνίδι, νομίζω γίνωσε από το Χαριλάου. Το είδα το παιχνίδι. Α, το είδες. Μετά, όχι live. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι εντάξει αυτό είναι μια παρένθεση. Πιστεύω θα μας κάνει καλή αυτή η ΙΤΑ, να ξυπνήσουμε λίγο, γιατί το πήραμε πολύ χαλαρά και πολύ υποτιμητικά και πιστεύω και ο Λουτσέσκο το είδε κάπως έτσι στο παιχνίδι, μπορεί. Ότι δεν βαριέσαι η Βίτη, θα την κερδίσω. Εγώ βασικά χθες όταν έβαλε την εντεκάδα είπα Ελκαντουρί, Λινιό, έλεγα τώρα ποιος θα κάνει, δηλαδή ποιος θα κάνει μια προσωπική ενέργεια για να βάλει γκολ. Δηλαδή είδα κάπου την μετά είδα Κάνιας, είδα Σάκφο.
Δεν μου άρεσε καθόλου, παιδιά. Καλά, κάτσε, δεν είναι και βασική είναι αυτή. Αυτή δεν είναι τίποτα τραγικό. Περίμενε. Σε μια-δυο θέσεις έγινε το ρωτήσι. Περίμενε. Δεν είναι... Μια χαρά είναι δεκάδα κατέβασε. Πόσες... Κοίτα. Κάτσε, Κάνιας και Σαχόφ είναι... Κάτσε, περίμενε λίγο. Οι βασαυτείς... Βασική έχουμε παίξει, έτσι. Δεν λέω ότι δεν είναι βασική. Ο Κάνιας είναι. Αυτό είναι το βασικό σου εξάρι. Δεν είναι. Με Μαουρίτσιο, έτσι. Ο Κάνιας έπαιζε με Μαουρίτσιο. Ένας δημιουργεί, ο άλλος έκοβε. Τώρα... Ο Σάχοφ ξέρουμε τι παίξει. Συγγνώμη να το μια χαρά είναι ο Σάχοφ. Δηλαδή, μου λες εσύ ότι ένα ρόστερ που είναι το ακριβότερο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, άμα λείψουν δύο παίχτες, δεν υπάρχει κανένας άλλος να τους αντικαταστήσει. Όχι, ρε φίλε, μου λέω ότι. Γιατί? Είναι απλά ότι όταν έχεις μια δεκάδα και συνέχεια βάζεις 6-7 παίχτες που παίζουν βασική, έτσι, και ξαφνικά την Κυριακή παίζουν οι 11 και ξαφνικά βλέπεις την Τετάρτη. Παίζει μέσα ο Κάνιας Σαχόφ κέντρο. Παίζει μέσα ο. Συγγνώμη, δηλαδή τις προηγούμενες μέρες ποιος έπαιζε, δεν έπαιζε ο Κάνιας. Περίμενε, Κώστα. Άλλος έπαιζε. Όταν τα έλεγε αυτά ο Ολυμπιακός επί 15 χρόνια, τον λέγαμε εδώ πέρα η τουτούτ της Ευρώπης τώρα. Έτσι είναι. Ο άλλος έπαιξε 20 λεπτά. Και αν τον υπερασπιζόσουν, λέγανε όλοι είσαι γάβρος. Εντάξει. Καλά, δεν είχε ρυθμό όμως τον Άρη, κάνει τη φάση και κάνει τον γκολ. Ναι. Κώστα, πρέπει να κλείσουμε παλικάρι, περιμένει πολύ ώρα κινητό. Ξέρεις τι με εκνευρίζει, όχι με το φίλο τον Κώστα τώρα. Να σε καλά και εσύ. Κώστα, φιλιά στο Κάνσας. Ξέρεις τι με εκνευρίζει, φίλε. Αυτό είναι που τους έλεγα στις νίκες και τσατίζονταν. Άμα κερδίζει η ομάδα, δεν βλέπουμε τίποτα αρνητικό. Πρόσεξε. Και το άλλο. Και άμα χάνει η ομάδα, τότε θυμόμαστε ότι έπαιζε ο Σακόφ, ότι ήταν αργός, ότι δεν έπαιζε ο Βιερίνια. Δεν είναι έτσι μπάλα. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Και θα σου πω κάτι σχέση με το Γιουνές μετά. Ναι. Να το δέσω με αυτό. Βέβαια και εμείς όταν σου λέγαμε τις πρώτες αγωνίες και τις έπαιξες με τη Λαμία, με τη Λάρισα κτλ. Εσύ δεν έλεγες αν έπαιξα καλά ή όχι, έλεγες με ποιους έπαιξα. Γίνατε εσείς λέγατε θα πάρετε πρωτάθλημα. Είναι άλλο αυτό που λες. Ωραία, πάμε Αποστόλη από τη Μεγάλη Βρετανία, ο πατέρας του ΠΑΟΚ. Πάμε Αποστόλη μου. Πάμε. Εμένα η ομάδα μου άρεσε χθες. Είχε διάθεση, βγήκαν οι αυτοματισμοί. Είμαστε λίγο άτυχοι, εντάξει. Αυτά δεν θέλει να ακούει ο Λουτσέσκου, ρε παιδιά. Ναι. Από τους λίγους ή από τους πολύ λίγους με κριτική στάση. Το κρίμε γιώτα. Όταν πριν από δύο εβδομάδες εμφανίστηκε ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη τύπου και είπε τον Λουτσέσκου, η ομάδα δεν παίζει καλά. Ο Λουτσέσκου τα πήρε κρανίο, άρχισε να τον ηρωνεύεται, τα χαμογελάκια, νικάμε παντού. Ρε παιδιά, δεν είμαστε χαζοί. Βλέπουμε, εντάξει. Κερδίζουμε παντού, είμαστε καλά σε αυτό το θέμα. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή στο μάζεμα θα σταματήσεις να φέρνεις εξάρες, θα φέρνεις και ασώδιο. Βέβαια. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις φροντίσει, ώστε όταν θα σου έρθει το ασώδιο, να μην χάσεις το μάζεμα. Το έχει φροντίσει. Το έχει φροντίσει, φίλε. Γιατί ενώ θα φέρει ασώδιο, ο απέναντι δεν θα δει ότι είσαι ακάλυπτο το πουλί σου και θα πάει δίπλα και θα παίξει. Το έχει φροντίσει, μην ανησυχείς. Η αλήθεια είναι ότι το μάτσο με τη Βίντι έχει επαναληπτικό και διορθώνεται. Το μάτσο με τον Παναθηναϊκό δεν έχει. Δεν έχει επαναληπτικό, παιδιά. Έτσι. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, δεν χάθηκε τίποτα, αλλά αυτό πρέπει να το πούμε την επόμενη Τρίτη. Δηλαδή, πρέπει να τελειώσουμε τον Παναθηναϊκό, να το πάρουμε το μάτι για να πούμε ότι εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Περιμένει ο Καπνίδης. Η αλήθεια επίσης είναι ότι όσο κερδίζει, έρχονται νίκες. Άμα κάποια στιγμή αρχίσει και στραβώνει το πράγμα, δεν σταματάει εύκολα. Δηλαδή το pullover από μια θηλιά ξυλώνει. Από δεν το είναι στόμα δηλαδή σου και στο Θεού τα φύλλα. Έχω χάσει εγώ pullover έτσι ιρλανδικό, ναι. Από μια θηλιά ξυλώνει το pullover. Ελπίζω τη Δευτέρα να αποκατασταθεί, ρε παιδί μου, η τάξη και να προχωρήσουμε μπροστά. Και να χάσει επιτέλους γιατί... Αλλά εντάξει. Αυτό που είδαμε χθες ήταν νομοτελειακό. Όταν παίζει με τις πιθανότητες κάποια στιγμή, θα σου κάτσει και σένα στραβή. Έχουμε pullover δηλαδή, στην πιανία. Δεν γίνεται να χάνει το πέναλτι ο Γιουνές με τον Άρη. Δεν γίνεται η ΑΕΚ να έχει τα δοκάρια, ο Ολυμπιακός να σημαδεύει τα περιστέρια. Δεν γίνεται στον Απόλλωνα εντός έδρας να χάνει ο Μάντιος την ευκαιρία στο 80 να πηγαίνει η ψυχή μας στην Κούλουρη. Εκεί δεν μίλησε κανείς. Αυτό θέλω να πω. Μπράβο. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι φλερτάραμε επανειλημμένα και επιμακρόθερμα αυτό που έγινε χθες. Χθες χάσαμε όπως κερδίζαμε. Δεν άκουσα να βγει ένας ΠΑΟΞής να πει, μόνο εσύ το λες, ότι ο καλύτερος φετινός Απόλλων ήταν μες στην Τούμπα. Είναι απίστευτο να το σκεφτείς. Χθες ο ΠΑΟΞ έχασε όπως κέρδιζε εδώ και 2 μήνες, ρε παιδί μου, στα περισσότερα μάτια. Εντάξει, δεν εντυπωσίασε η Βίντι, έκανε 2-3 φάσεις, τελείωσε, το πήρε το μάτι. Okay. Θα δούμε αν θα το πληρώσουμε ή όχι αυτό. Προς το παρόν έχει ερωτηματικό. Να είσαι καλά, Αποστόλη, για να κλείσουμε. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Περιμένει άλλη γραμμή. Θα δούμε. Όχι, κλείνουμε γιατί φτάσαμε παρά 2. Όπα, τι έγινε, ρε. Πέταξε, τον μπήκε δυνατά. Καλό ήταν όμως. Μπράβο, λοιπόν, Μάρια, πέσουμε. Αφιερωμένο στον Κώστα και την Μέρη, έτσι, η Wichita Kansas, ο Κώστας. Για να έχουμε το χάτρικ, εντάξει. Για τον Κώστα να πω κάτι.
Πες το γρήγορα. Πραγματικά είναι ευλογημένος ο άνθρωπος. Συγκυριακά σε μια εκδήλωση στη Νεάπολη τον γνώρισε η Μέρη που ζούσε ήδη στη Γουτσιτά του Κάνσας, τον ερωτεύτηκε και τον πήρε μαζί της. Σε χρόνο ντετέ. Άλλους τους παίρνουν απλά στο βαθύλακο. Λοιπόν, σε σοβαρό λίγο στο θέλω σήμερα. Λοιπόν, να μην γελάς σήμερα, ούτε ο κιός να γελάει. Λοιπόν, το Μπέργκλερ προσφέρει τους νικητές των τριών διαγωνισμών. Ναι. Το Μπέργκλερ είναι ανοιχτό και σήμερα εννοείται. Ωραία. Και αύριο και την Κυριακή. Στη Καλαμαριά μεταμορφώσεως 5 το βασίλειο των Μπέργκερ. Για σήμερα επιβάλλεται να προτείνουμε ένα μπέργκερ καθαρά ελληνικό, το γκρις, με ψωμάκι σουσάμι, μπιφτέκι, μπέργκερ γκρις, ντομάτα, κρεμμύδι, αγγούρι και αρωματικό γιαούρτι, μόνο 4,40. Δηλιβεριά από τον Μπέργκλερ 2314-007-722. Άρης Ολυμπιακός. Δύο στείλανε. Ένας Νίκος, ένας Δημήτρης. Τα καβατζώνουν γιατί δύο εισιτήρια δίναμε. Για το θέατρο, πραγματικά ντροπή για τους πατεράδες. 8 γυναίκες έχουν στείλει. Μίνα Χατζιπέτρου, Ιωάννα Τερζάκη και Γιάννα Καρμή είναι οι νικήτριες. Μίνα Χατζιπέτρου, Ιωάννα Τερζάκη, Γιάννα Καρμή. Στους χάτρικ, Αλίκη Θεοδωρίδου, Γιώργος Καλτσίδης. Γιώργος Καλτσίδης και Αλίκη Θεοδωρίδου. Ωραία. Παιδιά, να ευχαριστώ από όλους μας για την σημερινή SMS-ική συμμετοχή. Μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη, με την πόλη όλη να κοιμάται και μάλιστα όρθια. Εμείς σας χαιρετάμε. 5-7 All About Aris on air. Α, είσαι κανονικά, ε. Κανονικά εκπομπή θα έχουμε, όπως έχει κανονικά πρόγραμμα ο σταθμός και σήμερα και αύριο και την Κυριακή. Δες πώς έγινε η Ιρλανδέζα, η Σέρνιντο Κόνορ. Δεν με απασχολεί. Πόσο μάλλον όταν έγινε αυτό που έγινε. Και είναι λοιπόν, πλέον ναι. Σουχάμπα. Συγχαρητήρια. Πες. Εσύ θα γινώσουν μουσουλμάνος. Μπουρούχας θα λεγόμουν. Μπουρούχας. Σιχάμα. Σιχλάμα θα γινώσουν εσύ. Όχι εγώ. Αφού την έφερε τώρα. Μην γελάς, θέλω να είσαι σοβαρός. Λοιπόν, η πιο σοβαρή και γι' αυτό είναι και πρώτη ακροματικότητα εκπομπή. Σας αποχαιρετά. Και ένα στοιχείο επίσημο. Δευτέρα θα με βγάλετε τηλεφωνικά. Περίμενε τι ώρα πετάω. Ο 10 πετάω, δε. Μπορεί να με βγάλεις στη δεύτερη ώρα. Να πάρω από τον πύργο ελέγχου άδεια. Θες να βάλω. Κανονίσεις. Να σε βγάλω μέσα από την πτήση. Άντε, κλείσε, να φύγουμε. Και να ευχηθώ. Να ευχηθώ. Και αν υπάρξει συντριβή. Να ευχηθώ στην επόμενη εκπομπή να τα πει όλα ωραία και σωστά. Και εύχομαι από εδώ και στο εξής όλες τις μεταδόσεις του συμπολίτη να τις αναλάβει ο Στέργιος Αναστασιάδης όπως χθες έκανε ντεμπούτο μεταδόσεων. Θα σε φτιάξει καλά. Ο Γιαννιώτας είναι καλά. Όχι. Όχι, δεν παίζει. Ο Στέργιος όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Γιατί στο εκτός έδρας. Γιατί εγώ λέω ότι αν σκόραρε εναντίον του Άρη δεν πανηγύριζε. Επειδή τον έχει το είπε, με περιέγραψε το τέτοιο. Φολάκ είναι, παιδιά, ο Γιάννοτας. Τι είναι? Φολάκ. Ακού τι λέει. Ξέρουμε. Α, είναι το παιδί, ασχολείται. Ο μπαμπά άρρωσε, αξίζει. Ο μπαμπά το αξίζει. Παρ' όλα αυτά. Αγαπάει τον Άρη. Ο Γιάννοτας μεγάλωσε τον Άρη και είναι φυσιολογικό να δένεται. Με τον Άρη και δέθηκε με τον Άρη. Και έχει και πάρα πολλούς φίλους. Αφού είναι, λέει, παιδιά, κάποιος να με λέει. Και κάποια στιγμή θα ξαναφορέσει τη φανέλα του Άρη. Και είναι το μπλουζάκι, το απλά όταν την ξαναφορέσει, να δώσει κόκκινο Σιδηρόπουλος. Όχι κίτρινη στον Κρέσιτς. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Αδέρφια, να περάσετε καλά. Χρόνια πολλά σε μία από τις 55 πιο όμορφες πόλεις του κόσμου, την Θεσσαλονίκη. Μας.